Καλημέρα, καλημέρα. 15 Αύγουστος. 15 Αύγουστος σήμερα. Τρίτη λοιπόν, 15 Αυγούστου, 6 ώρα το πρωί, εδώ στο Open, ώρα Ελλάδος με τη Σοφία Φασουλάκη. Και το Γιάννη το Φόσκολο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους σας, σε όλη την Ελλάδα. Κάθε σπίτι έχει και μία Μαρία. Έχει μία Μαρία, ένα Παναγιώτη, μία Δέσποινα, ένα Μάριο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, και βάλε και τα ονόματα που βγαίνουν από το Μαρία και το Μάριος και από το Παναγιώτης και από το Παναγιώτα. Μέρη, Μαρούλα, πραγματικά. Γιούλη. Γιούλη, Γιώτης. Από το Παναγιώτης. Μιλάμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, όπως πολύ σωστά είπες. Και, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Διαβάζαμε λοιπόν χθες με την ευκαιρία του 15 Αυγούστου ότι η Παναγία έχει τουλάχιστον 500 προσωνύμια σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι με τους οποίους εκφράζονται τα ονόματα της Παναγίας. Ο ένας είναι ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση, δηλαδή η εικόνα που υπάρχει σε κάθε εκκλησία. Ο δεύτερος τρόπος είναι ανάλογα με τη σχέση του Χριστού με την Παναγία, αλλά και με τον τόπο που βρίσκεται η εκκλησία, που βρίσκεται η εικόνα. Το βρεφοκρατούς, ας πούμε, είναι από εκεί, επειδή κρατάει το βρέφος. Έχουμε δει η Παναγία. Η γλυκοφιλούσα, από τον τρόπο που έχει εικονογραφηθεί προφανώς, μπορεί να φυλάει το θειοβρέφος, η καλαμνιώτισσα στην ανάφη, η θεοσκέπαστη, η σπηλαιώτισσα, η φιδού με τα κίνδυνα φιδάκια. Mm-hmm. Τα βλέπουμε αυτά κάθε 15 Αύγουστο. Διάβαζα και για μια εικόνα της Παναγιάς της Μεγαλομάτας. Που έχει μεγάλα μάτια. Έχει μεγάλα μάτια. Έτσι, ναι. Έχει απεικονιστεί με μεγάλα μάτια. Μάλιστα. Αν κάτσουμε και τα πούμε όλα, νομίζω δεν θα έχουμε χρόνο. Θα τελειώσει η εκπομπή. Γιατί σήμερα είμαστε και. Δεν είμαστε και μέχρι τις 10, έτσι. Είμαστε μέχρι τις 8 και 29. Έτσι. Γιατί αμέσως μετά θα πάμε σε λειτουργία. Mm-hmm. Θα πάμε στην Τραπεζούντα και θα παρακολουθήσουμε από εκεί τη λειτουργία. Μπορείτε όλοι εσείς να παρακολουθήσετε την λειτουργία. Όσοι δεν έχετε. Συγγνώμη, θα πάμε στην Τραπεζούντα και θα συνδεθούμε με την Μαρία την Ζαχαράκη. Από τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης θα μεταδώσουμε την Θεία Λειτουργία. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να πάτε στην Εκκλησία, μπορείτε να παρακολουθήσετε από εδώ, από τη συχνότητα του Open, τη Θεία Λειτουργία. Και πανηγύρια, εκτός από την κατάνοιξη φυσικά που είμαστε στην μέση του 15 Αύγουστου, ο 15 Αύγουστος είναι και πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Από κάθε εξοκλήση, από κάθε μοναστήρι, από κάθε εκκλησιά έχουμε μικρά και μεγάλα πανηγύρια θαλασσινά, που βγαίνουν οι άνθρωποι με καΐκια, σε νησάκια, σε βουνά πάνω. Mm. Είναι αυτή η ιδιαίτερη στιγμή του χρόνου που μαζεύονται όλοι, συνήθως όλοι λείπουν από την Αθήνα. Θα δούμε και εικόνες σε λίγο στις συνδέσεις μας, να δούμε τι γίνεται. Έφυγε ο κόσμος φέτος από την Αθήνα το 15 Αύγουστο ή κάποιοι μείναν εδώ πέρα. Στην Τίνο πόσα πανηγύρια έχετε σήμερα? Έχει πολλά πανηγύρια. Σε όλα τα χωριά. Έχει όλη την εβδομάδα έχει πανηγύρια, αλλά εντάξει, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, έχει αρκετά. Είναι και πολύ όμορφα τα χωριά. Όσοι βρεθείτε στην Τίνο, αφού πρώτα σήμερα οι επισκέπτες βέβαια στην Τίνο θα πάνε στην Παναγία για το μεγάλο πρόσκλημα. Σήμερα έχει, έτσι, ναι, είναι, ναι. Έχει την Θεία Λειτουργία το πρωί στον Ιερό Ναό και μετά αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι ότι σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά από ανθρώπους οι οποίοι συγκεντρώνονται στην κεντρική λεωφόρο της Μεγαλόχαρης. Θα έχουμε σύνδεση και σε λίγο με το νησί της Τίνου. Θα μας τα πούνε εκεί οι άνθρωποι τι γίνεται ακριβώς και βγαίνει η εικόνα από το ναό με λιτανία και περνάει πάνω από τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό γίνεται κάθε 15 Αύγουστο. Οι άνθρωποι σκύβουν και η εικόνα περνάει από πάνω τους για να πάρουν την ευλογία της. Μπορεί να περιμένουν και ώρες, πρέπει να σου πω. Συγκεντρώνονται από πολύ νωρίς το πρωί. Η εικόνα βγαίνει από το ναό γύρω στις 11-11.30 συνήθως. Μετά τη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία, συνήθως κάθε πρωί. Και μετά φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί σήμερα στην Τίνο για τις εορταστικές. Θα έχουμε και το μήνυμα για την ημέρα σήμερα. Είναι έχουμε και την επέτειο από την. Και η επέτειο ακριβώς από την Έλλη. Από την Έλλη. Από τον τοπισμό της Έλλης. Είναι, θα λέγαμε, μια διπλή γιορτή σήμερα και θα έχουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την Τίνο. Είναι όμως η επικαιρότητα σήμερα έντονη. Δεν είναι μόνο αυτή η γιορτινή ημέρα και νομίζω ότι συνεχίζει και παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα των Κροατών χούλιγκανς. Έχουν προφυλακιστεί
και οι 105 και είναι αποκαλυπτικά τα όσα ήρθαν στο φως χθες μέσα από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Τα αποκάλυψε πρώτος ο συνάδελφος ο Γιάννης Σουλιώτης. Είναι τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από το ντου των χούλιγκαν σε βάρος των οπαδών της ΑΕΚ. Και θα δεις και εσύ, Γιάννη, φαίνεται και εδώ, ο άτυχος Μιχάλης. Φαίνεται το πρώτο μέρος της επίθεσης σε βάρος του Γιάννη, όταν τον χτυπούν με ρόπαλα. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα το συζητήσουμε, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση η σκληρότητα με την οποία επιτίθενται οι Κροάτες χούλιγκανς σε βάρος των φιλάθλων της ΑΕΚ. Επιτίθεται σαν άγρια σκυλιά εδώ στον άνθρωπο, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω και τον χτυπάνε συνέχεια με δολοφονική μανία. Είναι εμφανές ότι έχουν δολοφονική μανία. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι κάτω, εμόφυρτος, προσπαθεί να ξεφύγει και επιμένουν να τον χτυπούν με τα λωστάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες. Εκεί εδώ το περίπτερο που είδαμε λίγο πριν στο πλάνο μας είναι ο χώρος, να το βλέπεις εδώ, που μπαίνει μέσα ο άτυχος Μιχάλης. Έχει καταλάβει, μόλις έχει καταλάβει ότι έχει χτυπηθεί και μπαίνει εκεί προκειμένου να βρει προστασία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να δούμε. Τι φοβερό μίσος πραγματικά πρέπει να έχεις μέσα σου. Τι άνθρωπος πρέπει να είσαι για να κάνεις τέτοια πράγματα, έτσι. Ορισμένες φορές αναρωτιέται κανείς. Πού βρίσκεται όλο αυτό το μένος. Ναι, όλο αυτό το μίσος. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τους αγαπητούς και εκλεκτούς συναδέλφους. 15 Αύγουστο σήμερα, ημέρα γιορτής. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Βλέπουμε τη Δήμητρα Σέκη στον Πειραιά, σταθερά στον Πειραιά, να χαιρετά τους ανθρώπους που φεύγουν για διακοπές. Βλέπουμε την συνάδελφο τη Σοφία, την Ορφανού, η οποία είναι στον Ιερό Ναό, κοιμήσεως στη Θεοτόκου, στο κέντρο όπου θα ιερουργήσει σε λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και τον Νίκο τον Γιαπρακά, φυσικά, από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα, να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Τι γίνεται στον Πειραιά, Δήμητρα? Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά σε χρόνια όλους. Πολλά. Και σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν σε νησιωτικούς προορισμούς, είτε για μονοήμερα για να γιορτάσουν την κοίμηση της Θεοτόκου, είτε για περισσότερες ημέρες. Όσοι ενδιαφέρονται για μονοήμερα επιλέγουν κατά κύριο λόγο τα νησιά του Αργοσαρονικού. Να σας πω ότι σήμερα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά 21 πλοία, 11 από τη Ραφίνα και 5 από το Λαύριο. Το συγκεκριμένο πλοίο φεύγει στις 7:25 για Κυκλάδες, συγκεκριμένα για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Χθες τα περισσότερα πλοία αναχώρησαν με 100% πληρότητα για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από τον Πειραιά έφυγαν πάνω από 22.000 επιβάτες. 7.500 πολίτες επέλεξαν τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το Λαύριο έφυγαν 2.607 και από τη Ραφίνα 7.500. Πάντως, Δήμητρα, σήμερα έχει πολύ λιγότερο κόσμο, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με χθες. Είναι λογικό, βέβαια. Όλοι... Είναι ακόμα νωρίς. Τι ώρα φεύγει, Δήμητρα, το πλοίο? Ναι, 7:25 φεύγει. Οπότε είναι ακόμα νωρίς. Σε πολύ λίγο λογικά θα σχηματιστεί πάλι ουρά. Πάντως να πούμε ότι το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει τους επιβάτες. Οι επιβάτες είναι καλό να βρίσκονται λίγο νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Και να σας πω και για την αστυνομία, στο πλαίσιο του εορτασμού του 15 Αύγουστου έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας και στις εθνικές οδούς σήμερα, 15 Αυγούστου, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις για τα φορτηγά, απαγορεύσεις κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ για το ρεύμα εισόδου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει σιγά και σήμερα. Βλέπουμε λίγο τον κόσμο να ανεβαίνει. Καλό είναι, όπως είπες και εσύ, Δήμητρα, να έρθουν λίγο νωρίτερα. Βέβαια δεν έχει τόση κίνηση, δεν είναι αυτό το κακό που βλέπουμε την 1η Αυγούστου, νομίζω, στις 31 Ιουλίου. Νομίζω το έχουμε κοντέψει να χάσουμε το πλοίο. Νομίζω ότι δεν θα είναι όπως θες, γιατί οι περισσότεροι θέλουν την ημέρα του 15 Αύγουστου να είναι στον τόπο προορισμού, να είναι στον τόπο των διακοπών τους, να είναι και λίγο πιο χαλαροί. Νομίζω όσοι δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί δούλευαν χθες, να φύγουν, θα ταξιδέψουν σήμερα. Να πάμε λίγο, ευχαριστούμε Δημητρά. Νομίζω θα συνδεθούμε και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί η έξοδος, τι θα γίνει εκεί στον Πειραιά
Και για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να πάμε στο κέντρο, να πάμε δούμε. Στο κέντρο, πάμε στο κέντρο, γιατί εκεί θα έχουμε βέβαια λειτουργίες, σε όλες τις εκκλησίες λειτουργούν σήμερα. Στον Ιερό Ναό και εμείς στο Θεοτόκου, λοιπόν, στο Μοναστηράκι, θα λειτουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και από τις 7 περίπου Σοφία θα δούμε τους πιστούς να προσέρχονται στη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα και χρόνια πολλά να ευχηθώ, Σοφία και Γιάννη. Σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο για τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μοναστηράκι, που είναι μια μέρα, καθώς ο 15 Αύγουστος είναι μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, που κάθε χρόνο η Εκκλησία τιμά με ευλάβεια και λαμπρότητα την κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι ένα από τα ιερότερα πρόσωπα του χριστιανικού κόσμου και μητέρα του Θεανθρώπου. Ωστόσο, η κοίμηση της δεν αποτελεί ένα πένθυμο γεγονός για τον ελληνικό λαό και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Γιατί η κοίμησή της δεν είναι θάνατος, όπως λένε. Κάθε χρόνο οι Έλληνες τιμούν αυτή την ημέρα με κατάνοιξη σε όλη τη χώρα και γι' αυτό έχει ονομαστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εορτασμός ξεκινά από τα ξημερώματα με πανηγυρικές λειτουργίες σε εκκλησίες της χώρας, με γιορτές, χορούς και κορυφώνεται με πανηγύρια, αλλά και με μια σειρά από έθιμα που διατηρούν την παράδοση από κάθε γωνιά της χώρας στην άλλη. Τώρα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, όπως είπε Σοφία, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου εδώ στο Μοναστηράκι. Και όπως μπορείτε να δείτε, ήδη οι πρώτοι πιστοί έχουν καταφτάσει. Θέλουν να προσκυνήσουν, θέλουν να αποδώσουν τιμή στο όνομα της Παναγίας ως ένα σύμβολο δύναμης για τις δύσκολες μέρες. Μάλιστα, κάποιοι ήταν και βαθύτατα συγκινημένοι, κρατούσαν λουλούδια και κάποια τάματα που θα αφήσουν στην ιερή εικόνα της Παναγίας για να προσευχηθούν για τις οικογένειές τους και τους οικείους τους. Άρα έχουν αρχίσει να φτάνουν οι πιστοί εκεί, Σοφία. Δειλά-δειλά, Γιάννη, έχουν ξεκινήσει να φτάνουν, να έχουν καθίσει και περιμένουν να ξεκινήσει η λειτουργία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν, Σοφία. Ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε ξανά στη διάρκεια της εκπομπής και πάμε να πάρουμε λίγο ανάσα από Πάτρα, λίγο αέρα από Πάτρα, από Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Εγώ θα σας μεταφέρω στην Ζάκυνθο, εκεί όπου είχαμε και, αν θέλετε, στην ιστορία μας και ένα μικρό θαύμα. Σίγουρα πάντως η ιστορία περιέχει έναν φύλακα άγγελο. Ο λόγος για μια τουρίστρια η οποία επέλεξε να γευματίσει σε ένα εστιατόριο στην περιοχή Καναλάκη, στην Καλαμάκη, στην Ζάκυνθο. Η τουρίστρια λοιπόν κάποια στιγμή στραβοκατάπιε, της κάθισε ένα κομμάτι από το φαγητό το οποίο έτρωγε στο λαιμό της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Αμέσως, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί το περιστατικό από την κάμερα ασφαλείας, ο εστιάτορας προσπαθεί με χτυπήματα, με ελαφριά χτυπήματα στην πλάτη να την συνεφέρει, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να κάνει κάτι προκειμένου να ανακουφίσει την γυναίκα η οποία πνιγότανε. Τότε ένας σερβιτόρος, και αυτός είναι ο φύλακας άγγελος στην ιστορία μας, ο οποίος γνώριζε πρώτες βοήθειες, παίρνει την γυναίκα, την σηκώνει και με μια ειδική λαβή καταφέρνει να αναπελευθερώσει την αναπνευστική της οδό από το κομμάτι της τροφής αυτό το οποίο την είχε φράξει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μπορέσει να πάρει ανάσα και πάλι και να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Να σας πω ότι στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, προληπτικά τη μετέφερε στο νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της, δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Πάντως, Νίκο, πρέπει να ξέρεις να το κάνεις αυτό, ναι, για να το κάνεις σωστά και για να έχει αποτέλεσμα. Ακριβώς. Άρα ήταν πολύ τυχερή η συγκεκριμένη. Ακριβώς. Είναι πολύ τυχερή που γνώριζε ο συγκεκριμένος σερβιτόρος πρώτες βοήθειες. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει εκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο μας δείχνει ότι θα έπρεπε ίσως λίγο να το σκεφτούμε όλοι μας. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορείς να βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση και να μπορέσεις με μια ειδική τεχνική που θα έχεις μάθει να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι είναι, Νίκο, το λες πάρα πολύ σωστά. Και ίσως όλοι θα έπρεπε στο σχολείο να μαθαίνουμε πώς τέτοιες τεχνικές για να μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια και κυρίως στους συμπολίτες μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό και έχουν να κάνουν με τουρίστες και ταξιδιώτες, ίσως θα έπρεπε να είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τέτοιες τεχνικές. Νίκο, έχετε πολλά πανηγύρια εκεί στη Δυτική Ελλάδα σήμερα, 15 Αύγουστο. Παντού υπάρχουν πανηγύρια στο 15 Αύγουστο. Σας άκουγα πριν που έλεγες για τα θαλασσινά πανηγύρια. Θα σας μεταφέρω όμως περισσότερο εγώ και στα ορεινά πανηγύρια, τα οποία μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή των Ιωαννίνων και κυρίως στα Ζαγοροχώρια, όπου τις ημέρες του 15 Αύγουστου πραγματικά είναι πάρα πολλά τα πανηγύρια και με τη συμμετοχή
πολλών πολλών επισκεπτών. Έτσι, πιο ξεκουστό από όλα είναι το πανηγύρι της Βίτσας, ένα από τα πιο μεγάλα και γνωστά ζαγοροχώρια στην περιοχή, όπου πραγματικά, επειδή μου στείλανε κάποια βίντεο χθες το βράδυ, να σας πω ότι ήταν χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος διασκέδασε τα πανηγύρια αυτά. Α, και κοιμούνται εκεί, μπορεί να κοιμούνται και εκεί, στη γύρω περιοχή, και από χθες το βράδυ είναι το πανηγύρι. Το πιο πιθανό είναι... Το πιο πιθανό είναι κρατάνε, ξεκινάνε από την προηγούμενη, από την παραμονή της Παναγίας, κρατάνε συνήθως τρεις μέρες και δεν έχει πιθανόν ολοκληρωθεί ακόμα αυτήν την ώρα το πανηγύρι. Ίσως οι άνθρωποι να πάνε σιγά σιγά στην εκκλησία κατευθείαν μετά το γλέντι. Α, χορεύουν όλη τη νύχτα όλη δηλαδή. Νύχτα και πήγαν το βράδυ στην εκκλησία. Κρίμα που δεν πήγες λίγο. Μάλιστα υπάρχει δεν σε βλέπω να έχεις πάει στο πανηγύρι. Στο συγκεκριμένο πανηγύρι. Δεν νομίζω. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Αλλά σας λέω ότι το συγκεκριμένο, μάλιστα επειδή έχει και μία έτσι νότα αποχωρισμού λόγω της, λόγω των πολλών μεταναστών που υπήρχαν παλιότερα στα χωριά της Ηπείρου, στο τέλος, όταν τελειώνει το τριήμερο του πανηγυριού, όλοι μαζί φεύγουν από την κεντρική πλατεία μαζί με τα όργανα και αποχαιρετούν τους επισκέπτες και τους ταξιδιώτες και δίνουν όλοι βέβαια ραντεβού για το επόμενο αντάμωμα την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ συγκινητικό. Νίκο, αν έχεις τα βιντεάκια, στείλ τα σε παρακαλώ στο κοντρόλ για να μπορούμε να παίξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να πάρουμε και μία γεύση από το πανηγύρι της Βίτσας, χωρίς να δούμε εσένα να χορεύεις, αφού δεν πήγες όπως μας είπες. Είναι λίγο μακριά, δεν προλάβαινε να γυρίσω, Πάτρα. Είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Θα συνδεθούμε και στην συνέχεια και με τον Πειραιά και με το κέντρο της Αθήνας, όταν θα φτάνει εκεί και ο κύριος Ιερώνυμος και με την Πάτρα φυσικά. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο τον Νικό Γιαπρακά. Τώρα. Να δούμε τον Κερούλη. Πάμε να δούμε, Κερούλη, ναι, τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φαίνεται ότι σταματάνε τα μελτέμια. Όσοι ταξιδέψουν, θα ταξιδέψουν με καλό καιρό. Όσοι είναι στα νησιά, θα το χαρούν και ελπίζουμε να το χαρούν και για πολύ. Να κρατηθούν οι θερμοκρασίες σε σχετικά καλό επίπεδο, ώστε να μην τους χαλάσουν τις διακοπές. Και το πανηγύρι, και να μπορέσουν να χορέψουν με την ησυχία τους. Πάμε να δούμε τον Κερούλη και σε λίγο πάλι μαζί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με άστατο καιρό θα γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο στη χώρα μας πιο αναλυτικά για σήμερα Τρίτη. Στα Ηπειρωτικά αλλά και το Δυτικό Αιγαίο θα συναντήσουμε άστατο καιρό με μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Επιμένουν οι ισχυροί βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, με τον υδράργυρο να προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής υπάρχει πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές προς τα ανατολικά και βόρεια. Ισχυρό βοριά θα συναντήσουμε προς το νότιο Ευωϊκό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει πιθανότητα για μπόρες, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτρης εντάσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί η πρόγνωση και για άλλες περιοχές να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλός ο καιρός, καλοκαιρινός, ωραιότατα, αυγουστιάτικος, ωραιότατος καιρός, οπότε δεν θα υπάρξει όσοι κανένα πρόβλημα. Φύγουμε πολύ ωραίο καιρό και ελπίζουμε και να γυρίσουμε πολύ ωραίο καιρό, να μην τους χαλάσει τίποτα τις διακοπές τους, Γιάννη. Έτσι, να κάνουμε λοιπόν, να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα και από, ναι, τα πανηγύρια και από το 15 Αύγουστο. Θα επιστρέψουμε όμως. Φυσικά και θα επιστρέψουμε. Έχεις να πας Τίνο. Φυσικά και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να πάμε στην Τίνο. Σήμερα ο 15 Αύγουστος, η Παναγιά είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της μέρας. Φυσικά η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Ωστόσο, χθες στη Χιμάρα είχαμε τη μεγάλη συγκέντρωση για τον Φρέντι Μπελέρη. Ναι. Ο οποίος είναι προφυλακισμένος τρεις μήνες, Γιάννη. Mm-hmm. Μόλις εξελέγει δήμαρχος, λίγες ημέρες αργότερα, προφυλακίστηκε και κρατείται εδώ και τρεις μήνες. Δεν έχει ασκήσει καθόλου τα δημαρχιακά του δικαιώματα. Δεν έχει ορκιστεί και αυτό είναι και το ζήτημα. Και εκεί είναι και το θέμα ότι λύγει και η προθεσμία, η τρίμηνη προθεσμία για να ορκιστεί. Και αν δεν υπάρξουν εξελίξεις μέχρι τότε, θα υπάρχει ο κίνδυνος να προκηρυχθούν επαναληπτικές εκλογές και να χάσει τη θέση του. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μπακογιάννης και Ζέρβας, ο Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Αθηνών,
και ο κύριος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν χθες εκεί στην μεγάλη συγκέντρωση. Είχε πλήθος κόσμου. Βλέπουμε και τον κύριο Γιουλέκα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και αρκετοί βουλευτές, Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εκεί είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου. Μοναδικό αίτημα φυσικά όλης αυτής της συγκέντρωσης ήταν η αποφυλάκηση του εκλεγμένου δημάρχου. Και έγιναν. Έχει μιλήσει και ο ίδιος από τη φυλακή. Μίλησε στους δημοσιογράφους. Έτσι. Από τη φυλακή. Να σου πω ότι αυτή ήταν μια συγκέντρωση που έγινε αυθόρμητα από τον κόσμο. Δεν σχεδιάστηκε από την ελληνική πολιτεία. Ο κόσμος θέλει τον. Οι ομογενείς εκεί, οι χυμαριώτες, βλέπεις εδώ και τις. Μα τον ψήφισαν κιόλας και με πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%. Τον ψήφισαν με πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι εφόσον ψηφίστηκε με πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν μπορεί να μην αναλάβει τη θέση του. Σου θυμίζω ότι προ ενός-δύο μηνών, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχε γίνει στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα της προφυλάκησης του Φρέντι Μπελέρη στους ομολόγους του, δίνοντας και ένα σήμα προς την Αλβανία ότι η ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από την Ελλάδα, υπονοώντας ότι μπορεί η Ελλάδα να φτάσει μέχρι και την άσκηση του βέτο, εάν τελικά ο Φρέντι Μπελέρης δεν αποφυλακιστεί. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, Ελλάδας με την Αλβανία είναι μάλλον τεταμένες εξαιτίας αυτής της προφυλάκησης. Και δεν νομίζω ότι θα πάει και πολύ καλά. Δηλαδή, οι σχέσεις θα γίνουν ακόμη χειρότερες αν η Αλβανία επιλέξει να το τραβήξει στα άκρα και να κάνει επαναληπτικές εκλογές, έτσι ώστε ουσιαστικά να απαγορεύσει δια αυτής της παρακαμπτήριας οδούς το Φρέντι Μπελέρη να γίνει δήμαρχος της πόλης από τους πολίτες της οποίας εκλέχθηκε. Επιλέγει έτσι. Έτσι. Να σου πω ότι υπάρχουν δύο κρίσιμες ημερομηνίες, όπως μου έλεγαν χθες. Η μία είναι η 21η του Αυγούστου. Mm-hmm. Ο Φρέντι Μπελέρη συμπληρώνει ακριβώς 3 μήνες στις 21 στις φυλακές Τιράνων. Σύμφωνα τώρα με κάποια διάταξη νόμου της γειτονικής Αλβανίας, εάν δεν είσαι στο σπίτι σου για 3 μήνες, είσαι προφυλακισμένος, θεωρείται ότι χάνεις το σπίτι σου. Αν χάσεις το σπίτι σου, δεν μπορείς να είσαι δήμαρχος. Mm. Αυτή είναι μία διάταξη. Εκεί πάνω μπορεί να πατήσει η αλβανική δικαιοσύνη και να κηρύξει, ας πούμε, έκτοτο ναι, τον Φρέντι Μπελέρη. Η άλλη κρίσιμη ημερομηνία είναι στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου κλείνει 3 μήνες, θα κλείνει τότε 3 μήνες από τότε που έπρεπε να έχει αναλάβει καθήκοντα. Από τη στιγμή, αν δεν τα αναλάβει τελικά, μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο, με μία αίτηση που θα κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να πει ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, οπότε θα πρέπει να γίνει έκτοτος. Είναι συγκεκριμένη η τακτική της αλβανικής κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι και η δημοκρατία χθες η αλβανική αστυνομία προσπάθησε χθες να εμποδίσει επί της ουσίας την συγκέντρωση, λέγοντας ότι δεν έχει άδεια. Επέδωσε και ένα χαρτί ότι δεν μπορεί να γίνει, ναι, ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η συγκέντρωση. Ωστόσο, έγινε κανονικά η συγκέντρωση και όπως πολλές φορές έχει καταγγείλει και ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρη, όλη αυτή η ιστορία γίνεται φυσικά για τις περιουσίες των Ελλήνων στη Χιμάρα. Τώρα, ο ίδιος μίλησε μέσα από τη φυλακή χθες στους δημοσιογράφους. Μπορούμε ίσως να δούμε το βίντεο και μετά να. Είναι ο Άρης ο Κουτσιούκης εκεί. Mm-hmm. Είναι ο Άρης ο Κουτσιούκης εκεί, με τον οποίο θα συνδεθούμε και στη συνέχεια. Βρίσκεται από χτες εκεί και βλέπει, παρακολούθησε την συγκέντρωση των πολιτών. Θα πρέπει να σου πω ότι προημερών, πριν από 2 ημέρες, ήταν εκεί ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο πρώην υφυπουργός παιδείας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Φρέντι Μπελέρη στις φυλακές, κάθισε μαζί του 2 ώρες, είδε την οικογένειά του, στέλνοντας εκ μέρους του Πρωθυπουργού ένα μήνυμα προς τον Δήμαρχο Χιμάρας. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο με τις δηλώσεις και του ιδίου και επιστρέφουμε. Είμαι μια χαρά, είμαι δυνατός, περιμένω. Έχουν περάσει 3 μήνες, είμαι αποφασισμένος να κάτσω εδώ όσο χρειαστεί για να αρχιστώ δήμαρχος και να πάω εκεί που με όρισε ο λαός της Χιμάρας. Για πρώτη φορά ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας μιλά τηλεφωνικά μέσα από τη φυλακή στα Τίρανα, όπου κρατείται για περισσότερο από 3 μήνες. Θέλω να τους πω να είναι δυνατοί, να περιμένουν και να έχουν πίστη στο Θεό και πίστη στον αγώνα. Η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, άλλες φορές πιο γρήγορα, άλλες πιο αργά, αλλά πάντα στο τέλος κερδίζει. Έχει 30 χρόνια που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της ελληνικής
μειονότητας και ειδικά στην επαρχία της Χιμάρας. Οπότε είναι αναγκασμένος να συνεχίσει τον αγώνα αυτό μέχρι την τελική δικαίωση. Δηλώνει αποφασισμένος να αγωνιστεί για να αναλάβει δήμαρχος Χιμάρας, προκειμένου, όπως λέει, να σταματήσει τη λαιλασία των ελληνικών περιουσιών. Η μόνη αιτία που εγώ βρίσκομαι μέσα είναι η φαρπαγή των περιουσιών και το κλέψιμο αυτών των περιουσιών από τους γηγενείς Έλληνες κατοίκους για λογαριασμό των στρατηγικών επενδυτών που κυρίως είναι φίλοι της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Εδώ είμαστε μελαγχολικοί και μιλάμε με τον Φρέντι για να μας δώσει δύναμη. Ο Φρέντις παραμένει βράχος. Σήμερα εκπνέει η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπει ο εκλογικός νόμος της Αλβανίας για την ορκομοσία του Δημάρχου και εκφράζονται φόβοι ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή θα προχωρήσει σε επανάληψη των εκλογών στο Δήμο Χιμάρας. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον πεζόδρομο της Χιμάρας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν τόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, όσο και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έχουν βρεθεί στο πλευρό του Φρέντι Μπελερί. Δεν θα επιτρέψουμε καμία επανάληψη των εκλογών. Η μόνη λύση είναι η λύση που στις δημοκρατίες δίνεται από την ψήφο του κυρίαρχου πολίτη. Δεν υφίστανται άλλες λύσεις. Την ίδια στιγμή η Αθήνα διαμηνύει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αρχών. Είχαμε λοιπόν και τις δηλώσεις των δημάρχων, του Δήμαρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του κυρίου Ζέρβα, ο οποίος βρέθηκαν και οι δύο στην χθεσινή συγκέντρωση στη Χιμάρα. Ο κύριος Μπακογιάννης είπε πως η δημοκρατία δεν φυλακίζεται, η φωνή των πολιτών δεν φημώνεται, η εντολή του λαού δεν οθεύεται. Η Χιμάρα έχει δήμαρχο τελεία και παύλα, έχει όνομα και επώνυμο Φρέντι Μπελέρης. Ο Φρέντι Μπελέρης δικαιούται μια δίκαιη δίκη. Δεν έχει δικαστεί έτσι. Μίλησε για παράνομη προφυλάκηση, η οποία παραβιάζει το κράτος δικαίου και το τεκμήριο της αθωότητας. Ο Φρέντι Μπελέρης δικαιούται να ορκιστεί δήμαρχος και να αναλάβει τα καθήκοντα που του εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες του. Αυτή ήταν η δήλωση του κ. Μπακογιάννη. Και ο κ. Ζέρβας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, είπε και αυτός με τη σειρά του πως ο λαός της Μακεδονίας είναι δίπλα σας. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί, θα τη δώσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και μάλιστα είπε πως με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει σταλεί επιστολή σε όλες τις αδελφοποιημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης για να διεθνοποιηθεί το θέμα. Δηλαδή, ήδη έχει σηκωθεί και από τον Πρωθυπουργό, έτσι, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βλέπουμε όμως ότι η ελληνική πολιτεία το συνεχίζει, διατηρεί το θέμα, το συντηρεί το θέμα στην επικαιρότητα, ενημερώνει και διπλωματικά, έχει ενημερώσει και άλλες πόλεις, αλλά και με την παρουσία εκεί τόσο του Κώστα του Μπακογιάννη όσο και του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, βλέπεις ότι η Αθήνα θέλει να σταθεί στο πλευρό του Φρέντι του Μπελέρη και πιέζει. Νομίζω ότι είναι μια κομβική στιγμή για την ομογένεια της Αλβανίας, για την ομογενειακή κοινότητα στη Χιμάρα αυτή η στιγμή, διότι πραγματικά δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι εξελέγει ο ίδιος δήμαρχος και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό κάτι δείχνει για τα όσα συμβαίνουν στην τοπική κοινωνία και για τα όσα μπορεί να συμβούν από τώρα και στο εξής. Και γι' αυτό προφανώς και η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό του Φρέντι Μπελέρη, διότι θέλει να είναι στο πλευρό και της ελληνικής ομογενειακής κοινότητας στην περιοχή. Μιλάμε για ένα χωριό, μια κοινότητα, το οποίο είναι κατεξοχήν ομογενειακό. Οι άνθρωποι εκεί μιλάνε ελληνικά, έχουν ελληνική συνείδηση ουσιαστικά. Βεβαίως. Και είναι χρόνια αυτό, δεκαετίες ολόκληρες. Και άκουσες την καταγγελία που έκανε. Με κυνηγούν, λέει ο ίδιος, και δεν θέλουν. Δεν θέλουν κάποιοι να ασκήσει τα δημαρχιακά του καθήκοντα, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνίζεται για τις περιουσίες των ομογενών, τις οποίες έχουν υφαρπάξει γηγενείς. Υποστηρίζει και εκείνος αγωνίζεται και παλεύει για τις περιουσίες των Ελλήνων. Είναι ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα. Θα έχουμε μαζί μας και τον Άρη τον Κουτσιούκη, ο οποίος είναι εκεί από χθες. Έχει παρακολουθήσει λίγο πριν τις 8. Θα τον δούμε για να μας δώσει όλο το παρασκήνιο και το τι συμβαίνει αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες στην Χιμάρα με τον Φρέντι Μπελέρη. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο συνάδελφος ο οποίος μίλησε με τον ίδιο μέσα από τη φυλακή. Παρακολούθησε όλα όσα συνέβησαν χθες στην συγκέντρωση και θα μας έχει λοιπόν σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από την Αλβανία. Θέλεις να κάτσουμε? Να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε και να δούμε λίγο και να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των χούλιγκαν από την Κροατία. Εκεί είχαμε και τις αποκαλύψεις από μια κροατική εφημερίδα, ναι, χθες, Σοφία μου.
Είναι η National. Οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Ναι, είναι η National, έτσι λέγεται η κροατική εφημερίδα, η οποία μάλιστα πρέπει να σου πω ότι επικαλείται ελληνικές αστυνομικές πηγές και αποκαλύπτει δύο άτομα, τα αρχικά τους μάλιστα, και με φωτογραφίες και φωτογραφία, τους, έτσι, και λέει ότι ο ένας είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, απόφυτος, και ένας δεύτερος απόφυτος κοινωνιολόγος, οι οποίοι σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, φέρεται να είναι οι δύο Κροάτες που οργάνωσαν το τάγμα εφόδου των Bad Blue Boys στην Αθήνα. Το ταξίδι θανάτου, όλο, σχεδιάστηκε από αυτούς, υποστηρίζει η εφημερίδα. Μένει να δούμε τώρα πόσο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά. Προφανώς μπορεί να υπάρχει και ενημέρωση των δύο πλευρών, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδας και Κροατίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι επικαλείται ελληνικές αστυνομικές πηγές. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στη δικογραφία για το ποιος έχει στήσει, ποιος καθοδήγησε, ποιος οργάνωσε όλο αυτό το κομβόι του θανάτου. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πάντα, δεν έχουν συλληφθεί, έχουν διαφύγει στην Κροατία, διότι δεν έφτασαν καν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, είχαν την οργάνωση της όλης επιχείρησης, αλλά δεν ακολούθησαν δεν ακολούθησαν μέχρι το τέλος τη διαδρομή, δηλαδή το κομβόι μέχρι το τέλος προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και θα δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς πλέον έχουν διαφύγει στην Κροατία. Το θέμα είναι να εντοπιστεί ο φυσικός αυτούργος της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Δεν είναι όμως μόνο ένας. Θα πρέπει να σου πω ότι στο βίντεο το που έδωσα χτες στη δημοσιότητα πρώτος ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, φαίνεται ότι πριν από το μαχαίρωμα στο χέρι του Μιχάλη Κατσούρη, είχε προηγηθεί άγριο ξύλο με ρόπαλο. Η ανακρίτρια, έλεγαν χτες οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχει ζητήσει να βλέπουμε εδώ τον Μιχάλη. Είναι αυτός που φοράει την μπλε μπλούζα και το κράνος και τρέχει προκειμένου να σωθεί, γιατί δέχεται την επίθεση. Εδώ, δες εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι κάποιος ο οποίος αρχίζει και χτυπάει το Μιχάλη με ρόπαλο στο κεφάλι. Πραγματικά, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, Σοφία. Και αυτός, γιατί αν εντοπιστεί, είναι πολύ πιθανό να διωχθεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Βλέπουμε εδώ, βλέπεις και εσύ το Μιχάλη, να έχει χτυπηθεί, κοιτάζει το χέρι του. Εδώ είναι που κοιτάζει, ρίχνει μια ματιά στο χέρι του και όταν πια βλέπει ότι αιμορραγεί, μπαίνει στο περίπτερο, σπρώχνει τον άνθρωπο που είναι εκεί και πηγαίνει πίσω και κρύβεται προκειμένου να προφυλαχτεί, προκειμένου να δει τι συμβαίνει με το χέρι του. Εκεί αντιλαμβάνονται στο περίπτερο ότι έχει πια χτυπηθεί, μαζεύεται ο κόσμος και φωνάζουν ένα ασθενοφόρο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Και εδώ έχει καταρρεύσει από ό,τι βλέπουμε. Ναι, και εδώ είναι στην καρέκλα και έχει πια καταρρεύσει. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε αν το έχουμε έτοιμο και αυτό το βίντεο που δείχνει το τάγμα εφόδου των Κροατών, που είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, είναι στοιχισμένοι και βλέπουμε και τους... εδώ βλέπουμε τον Μιχάλη πάλι να τρέχει με την μπλε μπλούζα και το κράνος και τους Κροάτες να δίνουν εντολές για το πώς θα καθίσουν, πώς θα στοιχιστούν, πώς θα συνταχτούν προκειμένου να κάνουν την έφοδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν έχουμε αυτό το βίντεο, παρακαλώ, το κομμάτι αυτό. Μα είναι ξεκάθαρα τάγματα εφόδου, Σοφία, αυτά. Τα έχουμε δει να δρούν και σε άλλες τέτοιες επιθέσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπήρχε οργάνωση συγκεκριμένη, ότι υπήρχε... Κατηγορούνται και για κλιματική οργάνωση. Έτσι, έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρέπει να σου πω ότι η ίδια εφημερίδα, η Κροατική National, σε άλλο δημοσίευμα, αναφέρει ότι ένας από τους Κροάτες συλληφθέντες, γεννημένος το 2000, 23 χρονών δηλαδή, οργανωμένος οπαδός των Bad Blue Boys, βρέθηκε, αυτός είναι ένας από τους 105 που συνελήφθηκε, έχει προφυλακιστεί, βρέθηκε με ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μαύρη λαβή, λέει η Κροάτικη εφημερίδα, με μήκος λεπίδας 8 εκατοστά και συνολικό μήκος 18 εκατοστά. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι το φωνικό όπλο αυτό, φυσικά, σε κάθε περίπτωση. Ναι, δεν έχει, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί το φωνικό όπλο, το φωνικό αυτό μαχαίρι. Αν αντιπλούμενο σουγιάζει, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν έχει εντοπιστεί, δυστυχώς,
ακόμη ο φυσικός αυτοργός, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έριξε αυτές τις εδώ πρέπει να μιλήσουν τα... Κοίταξε εδώ, ναι. Αν μπορούμε να ξαναδούμε πραγματικά αυτό το βίντεο, κοίταξε με τι μίσος χτυπούν αυτόν τον οπαδό. Τον χτυπούν, συνεχίζουν να τον χτυπούν. Κάποιος ακούγεται εκεί και λέει, να λέει άστον και φεύγουν. Με τα βία σηκώνεται αυτός ο Χριστιανός. Απορώ πού βρίσκει το κουράγιο. Κοίταξε, τον χτυπούν από εκεί. Ναι, ναι. Η δολοφονική τους μανία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ένα τέρας, νομίζω, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Συνεχίζεται. Κοίταξε πώς την ώρα συνεχίζεται. Ναι. Μέχρι που πέφτει ο άνθρωπος και το χτυπούν και στο κεφάλι. Τον κλωτσάνε και στο κεφάλι και στο σώμα και στη συνέχεια φεύγουν, σηκώνεται, κάνει μερικά βήματα. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να συνεχίσει να περπατά ή έπεσε. Δηλαδή πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, είναι αποκαλυπτικές του τι συνέβη πραγματικά στη Νέα Φιλαδέλφεια, του πώς έγιναν τα περιστατικά. Είναι να πορεί κανείς με το μίσος. Το ξέρουμε φυσικά ότι... στους οργανωμένους οπαδούς φωλιάζει τέτοιο μίσος, φωλιάζει τέτοια συναισθήματα για τις αντίπαλες ομάδες. Ωστόσο, πραγματικά εδώ μιλάμε για δολοφονικό μένος, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να χτυπάς έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος κάτω στο έδαφος. Δεν σου επιτίθεται. Δεν έρχεται να σου επιτεθεί είτε με το κράνος είτε με κάτι. Είναι πεσμένος κάτω στο έδαφος και συνεχίζεις να το χτυπάς συνέχεια από το πεζοδρόμιο μέχρι τη μέση του δρόμου. Χωρίς έλεος, ο ένας μετά τον άλλον. Δεν είναι και ένας που το έχουν επιτεθεί. Είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις έρχονται και τον χτυπάνε αλίπητα για μέτρα ολόκληρα. Ενώ πέφτει κάτω, σοριάζεται, προσπαθεί να ξεφύγει, να σηκωθεί, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, δεν ξέρει από πού να φύγει. Προφανώς τα αίματα του έχουν καλύψει τα μάτια, δεν ξέρει τι συμβαίνει και συνεχίζουν να τον χτυπάνε χωρίς έλεος. Δηλαδή, πραγματικά αυτές οι εικόνες είναι. Και σήμερα, Γιάννη, είναι ο αγώνας ΑΕΚ Δυναμό, έτσι. Σήμερα είναι ο αγώνας. Τα μέτρα ασφαλείας στο Ζάγκρεπ θα γίνει ο αγώνας. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολλά. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Νομίζω υπάρχει και μια δήλωση του Αλμέιδα. Δεν θα παίξουμε για την οικογένεια του Μιχάλη. Είπε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε το βίντεο, παιδιά, που έχουν ετοιμάσει από το αθλητικό ρεπορτάζ οι συνάδελφοι με τις δηλώσεις. Θα είναι ένας αγώνας όπου η ΑΕΚ καταλαβαίνει ότι θα παίξει με πολύ μεγάλη ένταση το παιχνίδι. Ναι. Και βέβαια ο ίδιος ο αγώνας θα επαναληφθεί και εδώ σε λίγες ημέρες. Και εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει οι ελληνικές αρχές, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Ζιάκας στο κεντρικό δελτίο του Open. Τις σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη ξεκινήσει να οργανώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς αυτός ο αγώνας, ο επαναληπτικός αγώνας που θα γίνει μετά τον αγώνα στην Κροατία, εδώ στην Αθήνα, θα γίνει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά, διότι... μετά από όλα όσα κανείς έγιναν. Κανείς δεν θέλει να δει άλλο χτυπημένο, άλλη ένταση, πολλό δε μάλλον άλλο νεκρό. Πάμε να δούμε όμως τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εφημερίδες. Δεν έχουμε σήμερα... πολλές σήμερα. Όχι, έχουμε μόνο τις πρωινές εφημερίδες σήμερα, 15 Αύγουστος, οι απογευματινές δεν κυκλοφορούν. Λοιπόν, είμαστε οι Καθημερινοί. Οι καμπάνες θα ηχήσουν στην Παναγία Σουμελά, λέει η εφημερίδα. Στο ανακαινισμένο και πιο ασφαλές μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα θα ηχήσουν και πάλι σήμερα οι καμπάνες για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι τουρκικές αρχές είχαν αρνηθεί αρχικά την τέλεση της θείας λειτουργίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε μια υπόθεση με πλούσιο διπλωματικό παρασκήνιο και ορόσημο το 2010. Σε λίγο θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής, γύρω στις 8, θα έχουμε φυσικά μαζί μας και την Μαρία Τζαχαράκη, η οποία είναι στην Τραπεζούντα και θα μεταδώσει σήμερα όλα όσα θα γίνουν στην Παναγία Σουμελά. Θα την έχουμε μαζί μας για μια έτσι μεγάλη σύνδεση να μας πει τι θα γίνει εκεί. Φυσικά μεγάλη συγκέντρωση υπέρ Μπελέρη στη Χιμάρα. Μήνυμα δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα, και δικαιοσύνης έστειλαν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση στη Χιμάρα με αίτημα την απελευθέρωση του Φρέντι Μπελέρη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Είχαμε μήνυμα και από τον Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που συμβαίνει είναι βαθύτατα αντιευρωπαϊκό. Και φυσικά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει διακοπές στα Χανιά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Οπότε φυσικά εκεί θα έχει συζητηθεί. Θα έχει συζητηθεί, ναι.
Λοιπόν, φόβοι για ακριβότερο ρεύμα, λέει η εφημερίδα. Στα 89,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα το Σεπτέμβριο το νέο μοντέλο επιδοτήσεων. Τα λέγαμε και εδώ από το Open χθες πόσο έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο και πώς αυτό μπορεί να συμπαρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η νευρικότητα, λέει η εφημερίδα, που επικρατεί στην αγορά φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την προοπτική να τελειώσουν οι οριζόντιες επιδοτήσεις στο ρεύμα και να περιοριστούν στα ευάλωτα νοικοκυριά, προϊονίζεται ένα δύσκολο χειμώνα για πολλούς καταναλωτές. Μετά την ολιγοήμερη παρένθεση των χαμηλών τιμών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λόγω ανέμων και χαμηλότερη ζήτηση, εκεί είχαμε πολλά αιωλικά. Εχθές η χονδρεμπορική σκαρφάλωσε πάλι στα 95 ευρώ η μεγαβατόρα και σήμερα διαμορφώνεται στα 89. Το νέο μοντέλο επιδοτήσεων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οι ανησυχίες για το φυσικό αέριο εντωμεταξύ τροφοδοτούν πληθωριστικές προσδοκίες στην Ευρώπη και φόβους για συνέχιση της αύξησης των επιτοκίων και αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Εκεί θα είναι το μεγάλο ραντεβού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να δούμε αν θα έχουμε συνέχεια στις αυξήσεις των επιτοκίων, Σοφία. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά μας έχουν δάρει. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα σταματούσαν οι αυξήσεις. Υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να κάνει μια παύση. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην έχουμε αύξηση επιτοκίων. Αν έχουμε, όλοι λένε ότι θα είναι τελευταία. Αυτές οι αυξήσεις γίνονται, όπως λέγαμε όλο αυτό το καιρό, για την συγκράτηση του πληθωρισμού. Αλλά δεν συγκρατείται αυτός ο πληθωρισμός. Κοίταξε, είχαμε από την αρχή του 2023 έχουμε μια πτωτική τάση. Mm. Το ανησυχητικό είναι ότι τώρα πηγαίνουμε πάλι προς τα πάνω. Εκεί που πηγαίναμε συνέχεια προς τα κάτω και υπήρχε μία μείωση, τώρα πηγαίνουμε πάλι προς τα πάνω. Άρα εκεί μπορεί να δούμε άλλη μία αύξηση το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Πάμε στην Αυγή. Η εκδίκηση της Μενδώνη, μνημείο αυταρχισμού, η υπουργική απόφαση για έξωση των Ελλήνων αρχαιολόγων, σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την τέχνη, την επιστήμη, την πολιτική από το 1982 και τη Μελίνα Μερκούρη, το διατηρηταίο κτίριο της Ερμού, αφορμή για την καθεστωτική επίδειξη πυγμής, η εκδήλωση για τον Αβόγια του Σπύλου, επιβάλλει σιωπητήριο και δεν συγχωρεί τους αγώνες ενάντια στο τσιμέντομα της Ακρόπολης, στον τεμαχισμό των αρχαίων της Βενιζέλου, στη νομοποίηση της αρχαιοκαπηλείας, στη μετατροπή των μουσείων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακύρωση της απόφασης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Μενδώνη δείχνει για άλλη μια φορά το αυταρχικό της πρόσωπο στον πολιτισμό από την Αυγή. Η μεγάλη έξοδος από το ΕΣΥ, 15 παραιτήσεις γιατρών σε 2 εβδομάδες. Κίνδυνος λειτουργικής κατάρρευσης του συστήματος υγείας, πλήρης αδιαφορία της κυβέρνησης. Και μαχαίρωσαν 23χρονο Πακιστανό που πήγαινε για δουλειά. Έχουμε καταγράψει περίπου 20 περιστατικά, 5 από τα οποία αφορούν επιθέσεις με μαχαίρι, αναφέρει στην Αυγή ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέτ Ασλάμ. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν πάλι φαινόμενα τέτοια όπως αυτά που είχαμε δει το μακρινό 2012 και 2013 στο κέντρο της Αθήνας από τάγματα Χρυσής Αυγής. Ελπίζουμε να μην είναι επανάληψη των ίδιων περιστατικών. Πάμε στο ριζοσπάστη, γιατί ξέρεις, μπορεί να υπάρχουν πολλοί μανδύες που ενδύεται η ακροδεξιά. Είναι αυτό που λες, ναι. Και να βγαίνει στους δρόμους με πολλούς μανδύες, ωστόσο το πρόσωπο του φασισμού είναι ένα. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ελληνοουκρανική συμφωνία για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας, λέει η εφημερίδα. Συμβόλαιο μεγαλύτερης εμπλοκής στα ανατοϊκά σχέδια και στον πόλεμο. ΚΚΕ σε ανώτερο και πιο επικίνδυνο στάδιο συμμετοχή της Ελλάδας στη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας για την αναβάθμιση των στρατηγικών συμφερόντων της αστικής τάξης που εμπλέκει ακόμα πιο βαθιά το λαό μας στο μακελιό του ιμπεριαλιστικού πολέμου, λέει η εφημερίδα. Και αεροδρόμιο Αθηνών, απογείωση της εκμετάλλευσης με εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς από το ριζοσπάστη του 15 Αυγούστου. Λίγες εφημερίδες σήμερα. Πρωινές μόνο. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση των πρώτων παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Ανοίγει το πρώτο πακέτο στήριξης των οικογενειών. Μήνας των πληρωμών θα είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς μετά το Market Pass έρχεται και το Youth Pass για τους νέους. Έκλεβαν αυτοκίνητα σε πάρκιν μεγάλων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός τραβάει το αυτί όσων λοξοδρομούν, καμπανάκι Μητσοτάκη στα γαλάζια στελέχη. Στοπ στις ετερόκλητες επιλογές κάποιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποινές ακόμα και διαγραφή για γαλάζια στελέχη, τα οποία δεν στηρίζουν τις επιλογές του κόμματος και του Πρωθυπουργού. Εντάξει, πάντως κάτι θα ακούσουμε και από. Κάποια έκπληξη θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να μην κάτι ακούσουμε. Θα κρατάει, Νικό. Κάτι θα κρατάει στο καλάθι. Μην κάτι περιμένουμε όμως και πάρα πολλά. Όχι. Δεν νομίζω και εγώ ότι θα περιμένουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε και δημοσιονομικό κορσέ από το 2024. Αυτός έχουμε και παιδική βαθμίδα.
Εντάξει, δεν είναι τόσο σφιχτό όσο ήταν το 2013 και μετά αλήθεια. Το 2012 και ούτω καθεξής, αλλά τέλος πάντων επανέρχεται. Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε την κάρτα μας, ώρα Ελλάδος, με το email, ώρα Ελλάδος, 7@tvopen.gr και στο Facebook αναζητείτε τη σελίδα μας, ώρα Ελλάδος, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Σήμερα δεν έχουμε χρηστικό ρεπορτάζ. Ωστόσο όμως μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση που μας στέλνετε και σήμερα και τις επόμενες μέρες με τους ειδικούς που θα έχουμε μαζί εδώ στην εκπομπή για να απαντούν και στα δικά σας ερωτήματα και σε οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας. Πάμε. Τι θα δώσεις? Εγώ θα δώσω το Κύθνος TV, λοιπόν, το site του Δημήτρη Μάρκου που αναδεικνύει τις ομορφιές της Κύθνου. Σας προσφέρει ένα τριήμερο στο Emgard Suite στην πανέμορφη Κύθνο και τα ακτοπλοϊκά από τη Ζάντε Φέρις και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός που αναχωρεί από Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Πληροφορία στο zanteferis.gr. Απολαύστε τις βουτιές σας στην πισίνα του Emgard Suite στην Κύθνο με φόντο το απέραντο γαλάζιο και νιώστε την απόλυτη ηρεμία και την απόλαυση με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Κύθνου. Ζήστε τη συγκλονιστική εμπειρία διαμονής σε ένα συγκρότημα από υπόσκαφες βίλες που θα σας μαγέψουν με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική τους. Πληροφορία στο mgardsuites.gr. Για να διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το δώρο, τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στείλτε SMS open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Λοιπόν, και εγώ θα δώσω ένα αυτοκίνητο, Citroën C3, έκδοση U, 1200 κυβικά, σε μεταλλικό γκρι χρώμα, αξίας 17.500 ευρώ, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Για να το δούμε, το βλέπεις, περισσότερο στυλ, μεγαλύτερη άνεση, αναπευτικά καθίσματα, συστήματα υποβοήθησης που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση. Συμβάλλουν στη διευκόλυνση κάθε κίνησης, υποστηρίζουν τον οδηγό, προλαμβάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος. Ευέλικτο παραμένει, ήταν και είναι ευέλικτο, πρακτικό μες στην πόλη, με καλή περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε, λοιπόν? Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας open κενό το όνομα και το επώνυμό σας στο 14800 για αυτό το πανέμορφο Citroën C3 έκδοση U. Και πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε. Είχε τις Ποντιακές Λύρας. Βέβαια. Ωραία που ακούγονται. Είναι σήμερα η μεγάλη γιορτή της, του Ποντιακού Ελληνισμού. Γιορτάζει η κυρά του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παναγία Σουμελά είναι πραγματικά η μάνα όλων των Ποντίων. Έχει πολύ μεγάλη. Είναι πολύ, πολύ συναισθηματικά δεμένη όλη η Πόντι. Πολύ προσωπική τραπεζούντα. Μας έστειλε το βίντεο η Μαρία Ζαχαράκη που βρίσκεται στην τραπεζούντα από χτες. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα μαζί της και μας έστειλε αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές. 6:54 λοιπόν πρώτα λεπτά, πρωί 15 Αύγουστου, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους και σε όλες που ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ώρα Ελλάδος. Είμαστε εδώ με τη Σοφία Φασουλάκη και το Γιάννη το Φόσκολο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8:30 και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία. Έχουμε όμως και ένα πανηγύρι ακόμα να δείξουμε, κύριε Μιλωνά. Έχουμε ένα πανηγύρι από τη Βίτσα Ζαγορίου να δείξουμε. Το πανηγύρι για το οποίο μας μιλούσε πριν από λίγο ο Νίκος ο Γιαπρακάς.
λοιπόν είναι 5 και 10 το πρωί, Σοφία, πρέπει να σε ενημερώσω. Μάλιστα, δηλαδή, ωραιότατα διασκεδάζουν. Πριν από 2 ώρες περίπου. Πολύ ωραία. Και το γλέντι καλά κρατεί, ε. Άκου το κλαρίνο. Τραγουδάει το κλαρίνο. Άρα είχε δίκιο ο Νίκος ο Γιαμπρακάς που έλεγε ότι το πανηγύρι κρατάει όλο το βράδυ. Κάνει ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο τα πανηγύρια της Ικαρίας λοιπόν που κρατάνε όλο το βράδυ και τελειώνουν το πρωί. Είναι και στη Βίτσα Ζαγόριου. Πρέπει να σου πω ότι όπως μας έστειλε ο Νίκος λοιπόν την ενημέρωση, από φέτος αυτό το πανηγύρι έχει ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού στη Σύμβαση της Ελλάδας με την UNESCO. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πανηγύρι. Ελέως. Το οποίο γίνεται στην Ήπειρο. Μια έτσι ιδιαίτερη περιοχή της χώρας, η οποία έχει τα δικά της έθιμα και τις δικές της παραδόσεις και πολύ όμορφη. Είναι πολύ, αυτό που είπε ο Νίκος ήταν πολύ συγκινητικό, ότι μαζεύονται όλοι, χαιρετιούνται, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό και υπόσχονται ότι την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι όλοι μαζί στο χωριό τους και θα συναντηθούν ξανά. Αυτό το αντάμωμα που όλοι θέλουν να γίνεται, είναι μια υπόσχεση που δίνει ο ένας τον άλλον ότι θα είναι καλά και θα συναντηθούν τον επόμενο χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ήπειρος είναι από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας και έχει πάρα πολλούς μετανάστες. Έτσι. Πάρα πολλούς μετανάστες στο εξωτερικό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στο εσωτερικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Δεν με έχεις πάει ακόμα σε πανηγύρι Δυστύνου και το κρατάω αυτό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να με πας γιατί μαθαίνω ότι χθες έγινε χαμούλη στην Τίνο. Χόρευαν και όχι μόνο πανηγύρι, και πάρτι. Και πάρτι. Και πάρτι σε χωριά είναι, ξέρεις, τώρα γίνεται. Λοιπόν, τα καινούργια. Μέχρι να πάμε στην Τίνο, θα πάμε στον Γρηγόρη τον Ποζιό. Να δούμε τι γίνεται και στα αθλητικά. Γιατί έχουμε σήμερα ανήμερα το 15 Αύγουστο, έχουμε τον αγώνα της Δυναμό Ζάγκρεπ με την ΑΕΚ που δεν έγινε στην Ελλάδα. Τον έχουμε στην Κροατία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γρηγόρη στο πάρκο. Να σηκωθούμε. Πάμε να σηκωθούμε. Δεν με ενημέρωσε. Εντάξει, σε ενημερώνω λίγο αργά. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα. 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 Σήμερα, ανήμερα 15 Αύγουστο, είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δυναμό στο Ζάγκρεμπ. Αυτό που θα ήταν ο επαναληπτικός. Mm-hmm. Αν γινόντουσαν όλα κανονικά και δεν είχαμε όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Πριν πάμε στην ΑΕΚ όμως, γιατί έχει και ο Παναθηναϊκός παιχνίδι σήμερα, mm-hmm. να ξεκινήσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Πιο ανάλαφο. Πάμε, αμέ. Πάμε. Πόλο. Να δούμε τα παιδιά, τους έφηβους κάτω των 17, οι οποίοι επικράτησαν με 9-8 τη Σερβίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τουρκία και αναδύθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης οι Έλληνες παίκτες. Είναι το άθλημα το οποίο παίζουμε, είναι αυτό που μας πάει περισσότερο απ' όλα, είναι η αλήθεια. Το πόλο με τους Μαυριόπουλο, Λικούδη, Κόκκινο, Καρατζά, Καπράγκο, Λασκαρίδη, Ζερβουδάκη, Χωματά, Μητράκη, Σιαμά, Μπελέση, Μαραγκουδάκη και Κρατημένο. Αυτοί απαρτίζουν την ελληνική ομάδα. Ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο ΚΑΠΑ 17. Μπράβο στα το παιδιά. Οποίο εξήχθη στην Τουρκία με αντίπαλο μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Σερβία. Παραδοσιακή δύναμη στο πόλο. Παγκόσμιο πόλο. Και επικράτησαν, ακούσανε, βλέπουμε και τα πανηγυρικά πλάνα. Το σκορ ποιο ήταν, Γρηγόρη? 9-8. Βλέπουμε τη λήξη που πηδάνε όλοι μαζί με το προπονητικό team μέσα στην πισίνα. Κρεμάσανε και την ελληνική σημαία, θα δούμε σε λίγο, στο τέρμα, σε ένα από τα δύο τέρματα, οι Έλληνες παίκτες. Και στη συνέχεια σήκωσαν και το βαρύτιμο τρόπαιο. Ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και πανηγύρισαν αυτή την μεγάλη τους νίκη. Συγχαρητήρια να πούμε στα παιδιά μας. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Πολύ ωραίες στιγμές. Ξαναλέω, είναι το άθλημά μας το πόλο. Είναι αυτό που παίζεται με τα χέρια, αλλά μέσα στην πισίνα είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τα πάμε καλά δηλαδή, Στο πόλο, ναι. Στο πόλο, ναι. Παραδοσιακά.
παραδοσιακά. Δεν είναι πολλά χρόνια που πηγαίνουμε τόσο καλά, Γρηγόρη, έτσι. Από τα παλιά χρόνια με τον Γιώργο τον Μαυρωτά, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εδώ και 4-4,5 χρόνια, από τότε είχε αρχίσει η άνθηση του ελληνικού πόλου και έχει συνεχιστεί. Ναι, και όλο ένα και πάμε των και καλύτερα. Δεκαετιών. Υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις τις οποίες δεν τα πηγαίνουμε καλά, αλλά παραδοσιακά είναι το άθλημά μας, νομίζω. Και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα ποδοσφαιρικά όσον αφορά την ΑΕΚ, η οποία έχει ταξιδέψει στο Ζάγκρεμπ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Έφτασε η αποστολή της Ένωσης στο Ζάγκρεμπ. Υπάρχουν αστυνομικοί παντού από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά υπάρχει μια νέα πρόκληση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο κύριος Κούστιτς, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιριστικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μπαλτάκο, στην οποία, αν μη τι άλλο, προκαλεί με αυτά που έχει γράψει, ότι καταλαβαίνουμε ότι τα αισθήματα είναι έντονα μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Παρακαλούμε όμως να συστήσετε στη διοίκηση της ΑΕΚ να ανοίξει επικοινωνία με την Δυναμό και τις κρατικές αρχές. Κατανοούμε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ θρηνεί, λέει στην επιστολή του, την απώλεια του οπαδού. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να διατηρηθεί μια ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των συλλόγων, των κυβερνητικών αρχών για την αποτροπή μελλοντικών επεισοδίων. Από την ΑΕΚ βέβαια είχαν κάνει ξεκάθαρο από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που έγιναν όσα έγιναν, ότι θα απέχουν από εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, όπως είναι το γεύμα που συνήθως που δίνει ο αντίπαλος, ο γηπεδούχος το φιλοξενούμενο. Το οποίο είναι και φυσιολογικό, Γρηγόρη, έτσι. Ναι, είπαν ότι θα απέχουμε. Η απάντηση της ΑΕΚ είναι ότι δεν συμμετέχουμε λόγω πένθους σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σε οτιδήποτε αφορά θέματα ασφαλείας, η ΑΕΚ δηλώνει ότι είναι εκεί. Είμαστε παρόντες. Έγινε νωρίτερα συνάντηση στο Μάξιμιρ και με την ΟΕΦΑ και με την παρουσία της Δυναμό. Και θα πάνε και σήμερα το πρωί στην τελευταία σύσκεψη ασφαλείας. Άρα είναι εκ των ουκάνεφ αυτό που ακριβώς, ουσιαστικά κάνει ο Κροάτης. Όλα αυτά που λέει ο πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας δεν σημαίνουν. Αυτό λέει η πλευρά της ΑΕΚ. Ενδεχομένως και για δημιουργία εντυπώσεων. Ναι, ενδεχομένως. Παρ' όλα αυτά έστειλε αυτός ο άνθρωπος μια επιστολή. Πιο χαρακτηριστικά λέγανε από την ΑΕΚ πώς γίνεται να συμμετέχουμε στις συσκέψεις και να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και να λέει ότι είμαστε εξαφανισμένοι. Πάντως σε ένα γεύμα είπαν όχι λόγω πένθους, το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Η ΑΕΚ δηλώνει ότι συνεργάζεται σε θέματα επικοινωνίας και σε θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, θα ακολουθήσει τους κανόνες, φαντάζομαι, που θα βάλει η κροατική αστυνομία όσον αφορά το θέμα ασφάλειας και από εκεί και πέρα τα θέματα της ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα. Και θυμίζω ότι υπάρχει παιχνίδι σε 4 ημέρες. Το επόμενο παιχνίδι Revanse είναι το Σάββατο. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, εδώ στην Ελλάδα. Οπότε έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ θα συνεργαστεί με την Δυναμό, θα πάει στην σύσκεψη ασφαλείας και στο Ζάγκρεμπ. Και σήμερα ο αγώνας τι ώρα είναι? Ο αγώνας είναι στις 9. Αγωνιστικά ο Ντομαγκόι Βίντα συμμετέχει κανονικά στην αποστολή της ομάδας και αυτό είναι σημαντικό για τον Ματίας Αλμέιδα. Νομίζω μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ματίας Αλμέιδα. Νομίζω έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε. Ήμασταν, νομίζω, και οι δύο ομάδες πολύ χαρούμενοι για τον ντεμπούτο μας σε αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δυστυχώς, το να χάνει μια οικογένεια, ένα μέλος της, είναι κάτι το πολύ θλιβερό και φυσικά είμαι πολύ στεναχωρημένος, αλλά θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να το κάνω να φανεί κάτι μικρό, αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε το ποδόσφαιρο και τη βία. Η βία δεν μου αρέσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ούτε στη χώρα μου, γιατί είναι πραγματικά θλιβερό αυτό που συνέβη. Λίγο και πρεσιόν. Ζω αυτό το σπορ με πολύ πάθος και πολύ αγάπη. Όσον αφορά την πίεση, μπορώ να πω ότι πίεση νιώθει ένας πατέρας ο οποίος δεν μπορεί να δώσει ένα πιάτο φαγητό στο παιδί του επειδή δεν του φτάνουν τα λεφτά. Για μένα αυτό είναι η πίεση. Εμείς που ζούμε στο ποδόσφαιρο, όσοι ήμασταν πρώην ποδοσφαιριστές και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο ως προπονητές, νομίζω ότι το κάνουμε επειδή το αγαπάμε και θέλουμε να δώσουμε θέαμα στον κόσμο. Θυμούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά και δεν θα έχουμε κανένα άλλο παρατράγουδο. Οι συσκέψεις στο αρχηγείο παίρνουν και δίνουν για τον αγώνα της 19ης Αυγούστου.
Αυτά που προφανώς δεν έγιναν με την είσοδο, με την κάθοδο των Κροατών στην Ελλάδα, θα γίνουν τώρα. Οι αστυνομικοί, όποια θα συνοδεύουν τους Κροάτες, δεν θα τους αφήσουν βήμα από το οπτικό τους πεδίο. Υπάρχει ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο. Και υπάρχει την απαγόρευση σε Κροάτες φιλάθλους να έρθουν να δουν τον αγώνα. Εντάξει. Απαγόρευση στιγμής υπήρχε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, σωστά. Δηλαδή, η απαγόρευση εκδίδεται από την UEFA. Η απαγόρευση, ναι. Εκδίδεται από την UEFA. Ναι. Και περνάει στις ομάδες. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, μετά θα πρέπει να τον εμποδίσει. Μαζί δεν λέγαμε προχθές για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακριβώς, ακριβώς. Στη Μασσαλία. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα στις 10. Το θέμα είναι το επιχειρησιακό πλάνο και όλα αυτά που λέμε να εφαρμοστούν. Από τις αρχές της εκάστοτε χώρας, ναι. Αυτό. Πού θα πάμε τώρα? Πάμε στον Παναθηναϊκό, μιας και αναφερθήκαμε στο παιχνίδι της Μασσαλίας. Σήμερα στις 10 το βράδυ οι πράσινοι παίζουν την πρόκρισή τους στα play-off του Champions League κόντρα στην Μαρσέιγ. Έχουν το υπέρ τους 1-0 του πρώτου αγώνα. Και εκεί υπάρχουν έντονα μέτρα ασφαλείας και στην Μασσαλία. Θυμίζω ότι, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος το story, οι φίλοι της, οι οπαδοί, οι οργανωμένοι της ΑΕΚ είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της Μαρσέιγ. Μάλιστα. Και αντίστοιχα οι του Παναθηναϊκού με αυτούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτό είναι το όλο θέμα. Γι' αυτό υπήρχε απαγόρευση εξ αρχής και για τα δύο παιχνίδια, να μην πάνε φίλαθλοι σε καμία από τις τρεις χώρες, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Κροατία. Οι πράσινοι, να διορθώσω κάτι που είπα χθες, ότι ο Σέγκεφελτ ήταν εντός αποστολής, είναι εκτός αποστολής, γιατί δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είναι, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι αισιόδοξοι για πρόκριση μετά την εμφάνιση κιόλας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που πήραν την νίκη με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Μπερνάρ. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην χθεσινή συνέντευξη τύπου από πλευράς Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο για μας, γιατί υπήρχε ένας περίοδος που ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όμως είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει δείξει ότι θέλει να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από ότι ίσως κάποιοι σκεφτόταν στην αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, και φεύγουμε από τα δικά μας. Υπάρχουν και αρκετά μεταγραφικά σενάρια για τις ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω σήμερα επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα δύο παιχνίδια. Υπενθυμίζω, 9 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Δυναμό και στις 10 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μαρσέιγ. Πάμε να δούμε την άφιξη της Manchester City. Οι περσινοί τρεμπλούχοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν χθες στην Αθήνα. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την άφηξη του λεωφορείου στην συγκρούση του ξενοδοχείου, στο οποίο κατέλησε η αποστολή της Manchester City. Με αρκετό κόσμο, μάλιστα, να περιμένει να δει τους μεγάλους αστέρες της ομάδας του Pep Guardiola, ο οποίος δεν ταξίδευσε μαζί με την αποστολή. Θα ταξιδέψει σήμερα για να φτάσει στην Αθήνα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο το βράδυ. Υπενθυμίζω, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, η Manchester City αντιμετωπίζει την Σεβίλη χωρίς τους Kevin De Bruyne, Bernardo Silva και Ruben Diaz η αποστολή. Ωραίο παιχνίδι. Γρηγόρη, τι είναι ο τρεμπλούχος, συγγνώμη, τρεις φορές κύπελο. Πήρανε το πρωτάθλημα Αγγλίας, το κύπελο Αγγλίας και πήρανε και το Champions League. Άρα έχει τρεις νίκες. Τρεις κούπες. Και πάνε να πάρουν ακόμα μία. Ο τρεμπλούχος είναι δύο κούπες. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με την άλλη ομάδα του Manchester, την United, η οποία... Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε αύριο... να είναι όλα ήρεμα. Αύριο θα μας έχει τα νέα για τον αγώνα, πόσο πήγανε τα μάτς. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Άρα να σου ευχηθούμε καλές διακοπές. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, καλές διακοπές, να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους καλεσμένους μας. Ναι, για να δούμε ξανά το θέμα των Κροατών χούλιγκαν μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από αυτά τα βίντεο που, αν θέλεις, δείχνουν και το σχεδιασμό αλλά και τη σκληρότητα με την οποία χτυπούν οι Κροάτες χούλιγκαν με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του Μιχάλη Κατσούρη
ενός φιλάθλου, τον είδαμε, ο οποίος βρισκόταν εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή, φορούσε το κράνος του για να προστατευτεί και μια μπλε μπλούζα. Έγινε στόχος επίθεσης καταρχάς με ρόπαλα, με κάποιο στυλιάρι, με κάποιο ρόπαλο. Χτυπήθηκε στην πλάτη και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε στο χέρι με αποτέλεσμα τον τραγικό του χαμό. Πάμε να δούμε. Έχουμε μαζί μας, μας τον κύριο Νίκο Κορομιλά, τον Γενικό Γραμματέα Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα σας, κύριε Κορομιλά. Νομίζω ότι είναι Κορόμιλας ο Νίκος, αλλά θα μας διορθώσει. Τον κύριο Κορόμιλα, λοιπόν, συγγνώμη. Κορομιλάς. Είναι Κορομιλάς. Εντάξει, εγώ έκανα λάθος. Και τον κύριο Σπύρο Καρακίτσο, ο οποίος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων. Καλημέρα σας, κύριε Καρακίτσο. Καλημέρα και σε όλους και όλες και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Αν έχετε κάποιο δικό σας, να τον χαίρεστε και να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολλούς. Είναι η μέρα τέτοια. Είναι βέβαιο. Κύριε Κορομιλά, να ξεκινήσω από εσάς και θα ήθελα ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτές τις εικόνες που είδαμε μέσα από τα βίντεο της επίθεσης των Κροατών χούλιγκαν. Φαίνεται ότι χτυπούν και ότι έχουν έρθει εδώ με ένα σχέδιο. Έτσι φαίνεται από τις κινήσεις που τους βλέπουμε μέσα από τις κάμερες ασφαλείας. Πραγματικά, μετά τη δημοσίευση αυτών των βίντεο, οι εικόνες είναι εντελώς ανατριχιαστικές. Παρατηρούμε άτομα να επιτίθενται με ιδιαίτερη μανία, πραγματικά σαν τάγματα, σαν αληθινά τάγματα εφόδου, και μας πάει στο μυαλό ότι σίγουρα δεν είναι οπαδοί, έτσι. Είναι δολοφόνοι. Προφανώς είναι δολοφόνοι, γιατί έχουν έρθει με σκοπό, με δολοφόνο πρόθεση, με σκοπό να σκοτώσουν κάποιον άνθρωπο. Όπως και έγινε, δυστυχώς. Τι να πω, πρέπει να το ξεχωρίσουμε λίγο αυτό. Ξεκινάω την κουβέντα μου από αυτό, γιατί άλλο πράγμα είναι ο οπαδός, άλλο αυτοί οι δολοφόνοι που βλέπουμε εδώ πέρα στα βίντεο. Και πρέπει να ληφθούν επιτέλους μέτρα και από την UEFA, που είπαμε προηγουμένως, και από την πολιτεία. Καλές είναι οι συσκέψεις, καλά είναι τα φώτα, οι κάμερες, οι βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά πρέπει πραγματικά να ληφθούν μέτρα με βαριές τιμωρίες, με ποινές, με αποκλεισμούς από διοργανώσεις, έτσι ώστε να μπει ένα φρένο κάπου σε αυτό. Γιατί δεν βλέπω να τελειώνει το γαϊτανάκι. Σίγουρα αυτή κάποια στιγμή, όχι οι συγκεκριμένοι, μπορεί κάποιοι άλλοι, μπορεί και οι ίδιοι, να επαναλάβουν. Και οι δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας, σαν ένα στυλ βεντέτας, σίγουρα δεν εξομαλύνουν την κατάσταση, αλλά ρίχνουν περαιτέρω λάδι. Το αντίθετο, κύριε Κορομιλά, το αντίθετο. Yeah. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είναι πλέον ξεκάθαρο από τις εικόνες που βλέπουμε, ότι οι συγκεκριμένοι έχουν έρθει για να σκοτώσουν. Δηλαδή ότι υπάρχει δολοφονική πρόθεση. Είναι προφανές από τα όσα βλέπουμε στο βίντεο, διότι ο άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω, προσπαθεί να ξεφύγει 1, 2, 3, 4 φορές, προσπαθεί να ξεφύγει πραγματικά και δεν τον αφήνουν να ξεφύγει, τον χτυπάνε. 21 χτυπήματα μέτρησε εγώ, μανία, αν έχω μετρήσει ενώ είναι καλά. Κάτω. 20 φορές και είδες, πέφτει κάτω, προσπαθεί να σηκωθεί, να φύγει, τον σταματάνε, τον ξαναρίχνουν, τον ξαναχτυπούν μέχρι το τέλος της εικόνας. Άρα, κύριε Κορομιλά, αυτό τι σας δείχνει εσάς, εννοώ σε σχέση και με άλλες επιθέσεις, σε σχέση ενδεχομένως και με επιθέσεις που έχουν ακολουθήσει μετά από ραντεβού οργανωμένα οπαδών. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Η εικόνα είναι ψευδής μάρτυρας. Βλέπουμε το μίσος και τη μανία, την επαναληπτικότητα. Βλέπουμε να μην σταματάνε παρά μόνο όταν πέφτουν κάτω και πάλι μπορούν να συνεχίσουν να χτυπάνε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά αποφασισμένοι να κάνουν το κακό, όπως και έγινε δυστυχώς. Κύριε Κορομιλά, γνωρίζετε εσείς την ελληνική αστυνομία αν υπάρχει από την πλευρά των Κροατών χούλιγκαν αυτή η σκληρότητα, ήταν κάτι γνωστό σε εσάς, ο τρόπος δράσης τους δηλαδή? Μα πρόκειται για μια φασιστική ομάδα η οποία ήταν γνωστό. Και εκεί οφείλεται η μεγάλη είδηση που έχει γίνει και ο ντόρος που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, διότι ήταν γνωστή για την επιθετικότητα της αυτή η ομάδα. Και γι' αυτό ακόμα και άμα θυμάστε το έγγραφο από το Μαυροβούνιο που το έλεγε ότι ξέρετε πρόκειται για περίεργους
Ναι, σκληρούσε. Νομίζω ότι ανέφερε σκληρούς ρίσκια. Δεν θυμάμαι τι καλά ήταν η έκφραση. Επικίνδυνους. Ναι. Νομίζω ότι ήταν η φράση, στα αγγλικά η φράση, η λέξη ρίσκι, επικίνδυνους. Ναι, και γι' αυτό αποτελεί η είδηση ότι δεν μπόρεσε να αποτραπεί όλη αυτή η κατάσταση. Να ρωτήσω τον κύριο Καρακίτσο, καλημέρα κύριε Καρακίτσο, εάν ήδη έχουν γίνει οι μεταγωγές, έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι μεταγωγές των Κροατών καταδικασμένων, προφυλακισμένων, συγγνώμη, κατηγορουμένων στις ελληνικές φυλακές, έχουν διασπαρεί, θα διασπαρούν σε όλες τις φυλακές, προκειμένου να μείνουν όλοι μαζί, αλλά και να δεν υπάρχει κάποια φυλακή που να μπορεί να τους φιλοξενήσει όλους. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς κατά πόσο ασφαλείς είναι οι 105 Κροάτες κατηγορούμενοι στις ελληνικές φυλακές, γιατί ακούσαμε κάποιες αιτιάσεις από την κροατική πλευρά για τα δικαιώματά τους, για θέματα ασφαλείας κτλ. Κύριε Βασουλάκη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί είστε χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ, ο ρόλος και η αποστολή των σοφρονιστικών καταστημάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά και σε όλα τα κράτη, είναι η ασφαλής και ομαλή διαβίωση των κρατουμένων μέσα στις φυλακές. Αλίμονο, εάν δεν μπορεί να διαφυλάξει αυτό το πράγμα και η ελληνική πολιτεία. Βέβαια, πολλές φορές έχετε δει στο παρελθόν όλοι σας και η κοινή γνώμη, αυτό πολλές φορές μπορεί να το έχουμε απολέσει. Αλλά φαντάζομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και γι' αυτό άλλωστε εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί αυτή η διασπορά των 105 κρατουμένων σε 14 και πλέον σοφρονιστικά, διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Οι μεταγωγές περισσότερες έχουν ολοκληρωθεί, όχι όλες, γιατί ορισμένοι από αυτούς, από όσο γνωρίζω, πηγαίνουν και σε φυλακές στην νησιωτική χώρα. Οι υπηρεσίες των φυλακών, οι διοικήσεις των φυλακών, οι συνάδελφοί μας φαντάζομαι έχουν λάβει και αυτά τα μέτρα τους για το πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι κρατούμενοι εκ των προτέρων. Δεν περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Θα μπουν κάπου και σε ειδικές πτέρυγες, έτσι ώστε... Δεν υπάρχουν ειδικές πτέρυγες στις φυλακές, υπάρχουν μόνο πτέρυγες. Εάν κατά τη διάρκεια της κράτησης προκύψουν ζητήματα, τότε ναι, λαμβάνεται μέρημνα από την ίδια την φυλακή να πάνε να μετακινηθούν σε άλλους χώρους κράτησης. Όμως οι αιτιάσεις που έχουμε ακούσει και διαβάζω και εγώ στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μπορεί να υπάρξουν βεντέτες και όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει απολύτως τίποτα τέτοιο. Από όσο εσείς μπορείτε να γνωρίζετε, είστε σε θέση να γνωρίζετε, κύριε Καρακίτσο, η συμπεριφορά των Κροατών προφυλακισμένων είναι ήρεμη, πώς είναι μέχρι ώρας στις ελληνικές φυλακές, όσοι έχουν προλάβει να φτάσουν? Δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, όχι. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος που μπαίνει για πρώτη φορά στη ζωή του φυλακή δεν είναι και τόσο απλή διαδικασία, ούτε τόσο απλό πράγμα να το ξεπερνάει κάποιος στον ψυχισμό του, στην ψυχοσύνθεσή του, έτσι απλά. Είναι ένα σοκ. Δεν νομίζω ότι το περίμεναν αυτό, κύριε Καρακίτσο. Ίσως να μην περίμεναν ότι θα συλληφθούν, να μην περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και αυτές τις δικαιολογίες στις απολογίες τους, ότι είχαν έρθει για τουρισμό, είχαν έρθει να δουν φίλους κτλ. Ξέρετε, η οπαδική βία, επειδή το άκουσα και πριν, η οπαδική βία είναι μια μορφή βίας και αυτή. Και δεν υπάρχει καλή ή κακή βία. Η βία είναι μόνο ομή. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σε προληπτικό επίπεδο να γίνουν ορισμένα πράγματα, ενώ από το ίδιο το κράτος και την πολιτεία για να αποφευθεί αυτή η βία, τότε γίνονται αυτά που είδαμε, γίνεται ο τραγικός, τραγική δολοφονία αυτού του ανθρώπου και ο εγκλισμός, η ποινική καταστολή, ο εγκλισμός των... ο προληπτικός μάλλον εγκλισμός, γιατί είναι, θυμίζω σε όλους, είναι υπόδικη και οι 105, για να αποδειχθεί στην ποινική διαδικασία και να αποδοθούν οι ευθύνες και οι ποινές αυτούς που πρέπει. Ναι, κύριε Κορομιλά... Ήδη βαρύνονται με τρία κακουργήματα, συγγνώμη Γιάννη. Ναι, ναι. Που και περισσότερο ήταν... εκ των οποίων είναι και εγκληματική οργάνωση. Ακριβώς, που είναι το βασικό αδίκημα, αλλά και για εκρήξη και κατοχή εκρηκτικών υλών. Αδικήματα ικανά, όπως λένε οι νομικοί, για να τους κρατήσουν προσωρινά, έως ότου τελικά το κουβάρι ξετυλιχθεί και βρεθεί ο φυσικός αυτουργός και η συνεργή της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Αλλά όπως είδαμε, υπάρχουν και άλλα χτυπήματα. Δεν υπάρχει μόνο δηλαδή μία απόπειρα δολοφονικής επίθεσης. Χτυπούν και άλλους φιλάθλους της ΑΕΚ. Είδαμε την κάθοδό τους και είδαμε και το πώς προσπαθούν να ξεφύγουν
οι φίλοι αυτοί της ΑΕΚ, γιατί κάνουν οπισθοχώρηση. Βλέπεις και εδώ, βλέπεις τα πλάνα μας, Γιάννη, πόσο οπισθοχωρούν και τρέχουν προκειμένου να ξεφύγουν από την μανία των, των Κροατών χούλιγκαν. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κορομιλά, τι γίνεται με την ΕΔΕΑ, αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε εξέλιξη, τι πρέπει να περιμένουμε, διότι ακούσαμε ότι συνήθως σε τέτοια περιστατικά γίνεται μια ΕΔΕ που, η οποία δεν καταλήγει πουθενά και τελικά τίποτα δεν συμβαίνει, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί να έχουμε και έκτακτες κρίσεις στην ελληνική αστυνομία και μάλιστα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πολύ σωστές είναι αυτές οι πληροφορίες οι οποίες έχετε. Όλοι εμείς οι αστυνομικοί περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ΕΔΕ. Ήδη από την πρώτη στιγμή μετακινήθηκαν κάποιοι αξιωματικοί των τμήματων τροχέας βέβαια, αλλά η έρευνα προχωράει και θα ακουμπήσει ακόμα και ανώτατα στελέχη του σώματος, δηλαδή υποστράτηγους κτλ. Μένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πιστεύω δεν θα είναι μια ΕΔΕ που δεν θα βγάλει πουθενά. Γιατί έχει γίνει πολύ δώρος με αυτή την υπόθεση και σίγουρα τα συμπεράσματα που θα βγουν θα είναι πολύ χρήσιμα και για να ξέρουμε και μετέπειτα τον επόμενο καιρό που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, τα κύπελα κτλ. Όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, πώς πρέπει να πραγματικά να λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων γεγονότων. Μια που λέτε αυτό, στις 19 Αυγούστου έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα εδώ στην Αθήνα. Για εκείνη τη μέρα, τι μέτρα σχεδιάζονται, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Και στις 19 και αύριο έχουμε πάλι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο είναι το Super Cup, όπου αναμετρούνται δύο ξένες ομάδες κάτω στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πιστεύω πρέπει να πάρθουν τα μέτρα που χρειάζεται και να είναι δρακόντια αυτά τα μέτρα για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων συμβάντων. Όμως πρέπει και οι ίδιοι οι οπαδοί να απομονώσουν τέτοιους χούλιγκανς και να προστατεύσουν τους ίδιους τους συλλόγους τους, οι οποίοι να απειλούνται με βαριές τιμωρίες σε περίπτωση επανάληψη τέτοιων εκτρόπων. Πρέπει οι τιμωρίες να κουμπάνε όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν τα εκτελούν, διότι ξεγνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιοι και για ποιο λόγο συντηρούν αυτούς τους οργανωμένους οπαδούς. Απόλυτα σαφή. Οι οποίοι έτσι κάτω από το μανδύα των αθλητικών ομάδων προβαίνουν σε αυτά τα έκτροπα. Και θέλω να πω ότι δεν είναι οπαδοί αυτοί, αυτοί είναι δολοφόνοι, όπως ξεκίνησα να κλείσουμε αυτό. Κάποιοι μιλάνε και για ποινικές ευθύνες της ελληνικής αστυνομίας, όχι μόνο για διοικητικές, και για ποινικές ευθύνες λόγω παραλήψεων, εγκληματικών παραλήψεων που οδήγησαν, είχαν το αποτέλεσμα αυτό. Υπάρχει που είχαν. Υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα. Μα διενεργούνται δύο έρευνες. Έτσι. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Δύο έρευνες, και σε πειθαρχικό και σε ποινικό επίπεδο διενεργούνται. Ναι. Κύριε Καρακίτσο, ήθελα να πάμε και σε εσάς και να κλείσουμε ένα σχόλιο για αυτά τα πλάνα που είδατε με τους οπαδούς, ο Θεός να τους κάνει, με τους χούλιγκαν της Κροατίας. Να ρωτήσω καταρχάς αν υπάρχει χωρητικότητα σε όλες τις ελληνικές φυλακές για να κρατηθούν έστω και για λίγο προσωρινά οι 105 προφυλακισμένοι. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι η τραγική δολοφονία αυτού του ανθρώπου, του Μιχάλη, φαίνεται ότι το κράτος, η πολιτεία, τα όργανα, όπως θέλετε πείτε το, ήταν πάρα πολύ αναποτελεσματικά όσον αφορά το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση μιας οργανωμένης μετακίνησης. Και επειδή το άκουσα πριν, από την ΟΕΦΑ υπήρχε συγκεκριμένη, νομίζω, οδηγία της απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών. Συνεπώς υπήρχε, να μην το πω λιγορία, να το πω ότι ο σχεδιασμός είχε αποτύχει εκτρά, αν υπήρχε σχεδιασμός. Αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια περαιτέρω κρίση ή να δούμε τι άλλο έχει γίνει. Όσον αφορά την χωρητικότητα μέσα φυλακής, καμία φυλακή, κυρία Φασουλάκη, δεν μπορεί να δεχτεί την ίδια μέρα 100 νεοεισερχόμενους κρατούμενους. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο σχεδιασμός που ήταν αφενός, έπρεπε να αναπτυχθούν οι 105 κρατούμενοι σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης. Και αφετέρου,
σε πάρα πολλές περιπτώσεις και επειδή το έχουμε πληρώσει χρυσό αυτό στο παρελθόν με αποδράσεις κρατουμένου που ήταν στις ίδιες ποινικές υποθέσεις και ούτω καθεξής, κρατούμενοι οι οποίοι διώκονται ή κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση συνήθως γίνεται μια διασπορά σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης για λόγους ασφαλείας. Η χωρητικότητα, όπως αναφέρεται, έχουμε πάντοτε, η χώρα μας, ξέρετε, είναι υπερπλήρης όσον αφορά την χωρητικότητα των κρατουμένων μέσα στις φυλάκες. Είναι ένας διαρκής αγώνας ημών των εργαζομένων μέσα στις φυλακές όσον αφορά την ασφαλή διαβίωση και την ομαλή διαβίωση των κρατουμένων μέσα στις φυλακές. Δεν κρίνεται η κράτηση, η ασφαλή κράτηση των Κροατών κρατουμένων, συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε, μόνο στην προφυλάκησή τους. Κρίνεται καθημερινά και για όλους τους κρατούμενους, για όλο το διάστημα της κράτησής τους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα πρέπει όμως να είναι και αξιοπρεπείς στις συνθήκες της κράτησης, ακόμα μέσα στις ελληνικές φυλακές, κύριε Καραγκίτσο. Και γι' αυτό το ρωτώ, γιατί είναι πολλές φορές που και εσείς οι ίδιοι έχετε μιλήσει για κακές συνθήκες και ζητάτε και νέες φυλακές και λήψη μέτρων. Γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί... Όχι μόνο είναι, το έχουμε καταγγείλει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, και όχι μόνο αυτό, και πολλά περισσότερα έχουμε καταγγείλει. Νομίζω υπάρχουν και πάρα πολλές ευρωκαταδίκες της χώρας μας διαχρονικά για τις συνθήκες κράτησης μέσα στις φυλακές. Είναι ένα θέμα που πάντα μας απασχολεί, αλλά είναι και ένα θέμα, ξέρετε, ταυτόχρονα που προσπαθούμε, όχι μόνο εμείς ως εργαζόμενοι, αλλά πολλές φορές και η ίδια η πολιτεία, όχι πάντα, πολλές φορές για να ακριβολογώ κιόλας, να λύσει σε μια θετική κατεύθυνση. Βεβαίως προβλήματα υπάρχουν. Ένα από τα προβλήματα που είπατε είναι η σοβαρότατη υποστελέχωση προσωπικού και μια σωρία από άλλα προβλήματα, τα οποία δεν είναι της παρούσης, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, 15 Αύγουστο. Να χαίρεστε όσους έχετε στις οικογένειές σας, να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε χρόνια πολλά και να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα στις πλατείες και στους... Να μην έχουμε καθόλου άλλα τέτοια περιστατικά. Να μην έχουμε τέτοια περιστατικά βίας με άδικους θανάτους. Να πω κάτι. Ναι, και να κλείσουμε. Παρακαλούμε, αυτό, κύριε Κουρουλά. Ναι. Παίρνω πάσα από αυτό που λέτε. Τις περισσότερες φορές η ελληνική αστυνομία έχει αποτρέψει να συμβούν τέτοια γεγονότα, τέτοια έκτροπα. Είτε κάνοντας τα κοινά, όπως λέμε, ντου του συνδέσμους, όπου βρίσκουμε διάφορα αντικείμενα κάθε φορά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο σε ανθρώπους. Οπότε αυτή η φορά, την οποία δεν δυστυχώς είχαμε το, να πω, κακό σχεδιασμό, δεν ξέρω, θα το δείξει η έρευνα, πιστεύω θα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή και τις επόμενες φορές. Έτσι συμβαίνει πάντα όμως, κύριε Κορομιλά. Είχαμε και τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τώρα έχουμε τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη. Ας ελπίσουμε δεν θα έχουμε άλλο θύμα. Ναι. Αν υπάρχει παντού βία, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό. Εντάξει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια καλημέρα. Πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας. Ξεκινάμε το αυτοκίνητο. Για δώσε μου το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, ένα Citroën, λοιπόν. Ναι, αλλά πού το έβαλα εγώ το αυτοκίνητο μου. Να το. Λοιπόν, πάμε. Ένα Citroën σε 3, έκδοση U, 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα, αξίας 17.500 ευρώ. Το διεκδικείτε. Πιο σημαντικό όμως της μέρας μας, χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, με μεγάλα αναπαυτικά καθίσματα που υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, συστήματα υποβοήθησης που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση. Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, με 6 αερόσακους, ηλεκτρικούς και θερμενόμενους καθρέπτες, περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητας, οθόνη αφής 5 δευτερολέπτων, Bluetooth, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα. Όλα αυτά λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο μπορείτε να το διεκδικήσετε. Πώς, για να δούμε. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας open και ενώ το όνομα, τυπώνυμό σας και αποστολή στο 14800. Και το Κύθνος TV, το site του Δημήτρη Μάρκου που αναδεικνύει τις ομορφιές της Κύθνου, σας προσφέρει ένα τριήμερο στο M-Guard Suite, την πανέμορφη Κύθνο και τα ακτοπλοϊκά από τη Ζάντε Φέρης.
και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός που αναχωρεί από Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Πληροφορίες στο zanteferis.gr. Απολαύστε τις βουτιές σας στην πισίνα του Emgard Suite στην Κύθνο και νιώστε την απόλυτη ηρεμία και την απόλαυση με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Κύθνου. Ζήστε τη συγκλονιστική εμπειρία διαμονής σε ένα συγκρότημα από υπόσκαφες βίλες που θα σας μαγέψουν με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική τους. Πληροφορίες στο Emgard Suite. Για να διεκδικήσετε λοιπόν και αυτό το δώρο, τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στείλτε SMS open και ονοματεπώνυμο στο 14800. Και 7:30, 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στη Μαρία, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα, σε όλους όσους γιορτάζουν. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μαρία, στο Μάριο, στον Παναγιώτη. Στη Δέσποινα. Στην Παναγιώτα. Ναι, σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, σε όλους και σε όλες όσοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Αύγουστος, Τρίτη λοιπόν, 15 Αυγούστου, 7:38 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Open, ώρα Ελλάδος, με τη Σοφία Φασουλάκη. Και με τον Γιάννη το Φόσκολο, με τον οποίο θα πάμε τώρα στο νησί του, ή πριν πάμε στο νησί του θα πάμε στο Μοναστηράκι και αμέσως μετά θα πάμε στο νησί του. Να το χαρεί λίγο και αυτός. Σήμερα είναι η μέρα 15 Αύγουστο, γιορτάζουν οι Παναγιές σε όλη την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την... εδώ βλέπουμε λοιπόν, συνδεθήκαμε αμέσως με την Τίνο, μόλις το είπαμε αμέσως στη σύνδεση. Λοιπόν, βλέπουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τίνου, τον Πέτρο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι μέσα στον προαύλιο χώρο της Παναγίας. Πέτρο, είναι σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία? Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Από ό,τι ακούτε και από τα μεγάφωνα του προαύλου χώρου, είναι σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία, ναι. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, πες μας λίγο τι γίνεται σήμερα, ποιο είναι το τελετουργικό? Σήμερα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Τίνου, της Ορθοδοξίας, 15 Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει από το πρωί η Θεία Λειτουργία, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κόσμος σιγά σιγά μαζεύεται στο προαύλιο χώρο και στο εσωτερικό του ναού. Σε λίγο δεν θα υπάρχει καρφίτσα να πετάξετε κάτω, να πετάξουμε κάτω. Στη συνέχεια, κατά τις περίπου 10:30-11 η ώρα, ξεκινάει η λιτανία της εικόνας, της Αγίας Εικόνας, με όλες τις τιμές, με το λιμενικό να συνοδεύει. Έχουμε και το μεγάλο σκάφος του λιμενικού στην Τίνο αυτές τις μέρες. Το Γάβδος έχει φτάσει εκεί, ε. Ακριβώς. Έχει έρθει το μεγάλο σκάφος του λιμενικού. Η εικόνα κατεβαίνει το μεγάλο δρόμο της Παναγίας, το λεωφόρο Μεγαλόχαρης. Οι πιστοί γονατίζουν για να περάσει από πάνω και να δεχτούν την ευλογία. Φτιάχνουν μια ουρά, Πέτρο, από πολύ νωρίς το πρωί, στο κέντρο της λεωφόρου. Από πολύ νωρίς, ναι. Ακριβώς. Από πολύ νωρίς υπάρχει ειδική θέση που κάθονται οι πιστοί, προσκυνούν και περνάει από πάνω η εικόνα. Για να πάρουν την ευλογία της. Για να πάρουν την ευλογία, ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί προσκυνητές, κύριε Μαρκουίζο, που έχουν έρθει, επισκέπτες, προσκυνητές για την Παναγία. Πάρα πολλοί προσκυνητές, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Το νησί είναι γεμάτο από επισκέπτες, προσκυνητές, τουρίστες. Άλλοι έχουν έρθει για το 15 Αύγουστο και άλλοι για τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας. Που είναι πολλές, κύριε Μαρκουίζο, γιατί το επισκέφτηκα πρόσφατα και είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Νησί με πάρα πολύ όμορφα χωριά και πολύ όμορφο φαγητό, ωραίες παραλίες. Είναι κούκλα το νησί σας. Φυσάει, Πέτρο, εκεί σήμερα, γιατί συνήθως έχει ένα και απαλό, πολλά μπουφόρ. Ένα απαλό, δροσερό αεράκι. Ωραία, ό,τι πρέπει για να μην ζεσταίνονται και οι προσκυνητές, γιατί σίγουρα σε λίγη ώρα εκεί θα καταφτάσουν πολλοί προσκυνητές. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό από την Τίνο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαρκουίζο, βλέπουμε, ήρθα και εγώ πρόσφατα και επισκέφτηκα την Παναγία και άναψα ένα κερί. Είδαμε τα τάματα πάνω στην Παναγία. Είναι έτσι, ο κόσμος έρχεται να ανάψει ένα κερί, να δώσει το τάμα του, να ευχηθεί, να πάνε όλα καλά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά του, βλέπουμε τους προσκυνητές
να έρχονται με αυτό το σκοπό στην Παναγία, τη Μεγαλόχαρη. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει μεγάλη πίστη και όποιος έρχεται εδώ πιστεύει πάρα πολύ στην Παναγία και αναζητά μία λύτρωση προσωπική, υγεία, συγγενών. Υπάρχουν πάρα πολλά τάματα, τα οποία σημαίνουν ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά θαύματα. Και, ο κόσμος πιστεύει πολύ. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Κάθε χρόνο έχουμε πλήθη κόσμου που έρχονται στην Παναγία. Εδώ βλέπουμε και τον ναό, ο οποίος είναι μεγαλοπρεπής φυσικά. Είναι στο κέντρο της χώρας, της Τίνου. Σήμερα έχουμε, Πέτρο, και την επέτειο από τον τορπιλισμό της Έλλης. Έτσι ακριβώς. Είναι 83 χρόνια κάτι... συμπληρώνονται, ναι, από τον τερπλισμό της Έλλης. Να συμπληρώσω κάτι για τον Ιερό Ναό. Ναι. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο του ελεύθερου ελληνικού έθνους. Εννοείς οικοδομικό, μετά αρχιτεκτονικό έργο, έτσι. Μετά την Επανάσταση του 1821, ναι. Μάλιστα. Μετά την Επανάσταση του 1821, είναι το πρώτο μεγάλο έργο του ελεύθερου ελληνικού έθνους. Ναι, οικοδομήθηκε το 1823, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε το 1823. Άρα ακριβώς συμπληρώνονται και 200 χρόνια φέτος. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαρκουίζο, είδα όταν ήρθα στο νησί σας, είδα έναν διάδρομο που έχετε φτιάξει εκεί για τους προσκυνητές οι οποίοι επιλέγουν ή έχουν κάνει τάμα να ανεβούν στην Παναγιά με τα γόνατα και προκειμένου να τους βοηθήσετε, μικρή... έχει φτιαχτεί αυτός ο ακριβώς διάδρομος με ένα χαλί, έτσι ώστε να μην μακώνουν τα πόδια τους. Πολύ μικρή βοήθεια στους προσκυνητές. Αυτό έγινε πρόσφατα. Ακριβώς όπως το περιγράψατε. Όχι, είναι πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ακριβώς όπως το περιγράψατε αυτό. Και είναι τόσο μεγάλη πίστη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με το που βγαίνουν από το πλοίο, ουσιαστικά, ξεκινάει το τάμα τους, δηλαδή πέφτουν στα γόνατα και ανεβαίνουν με τα γόνατα όλη τη λεωφόρο που βλέπουμε εμείς. Είναι μεγάλος ο δρόμος. Είναι μεγάλη απόσταση. Δεν είναι απλό. Είναι όχι, πολύ βέβαια μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, είναι πολύ μεγάλη η πίστη, είναι πολλά τα θαύματα. Ο κόσμος έρχεται εδώ για να λυτρωθεί. Και έχουμε και για την επέτειο από τον τορπιλισμό της Έλλης, έχουμε και εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις, όπως γίνονται κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κάθε χρόνο λοιπόν επιβιβάζονται στο σκάφος του λιμενικού, που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Βγαίνει το σκάφος στο σημείο που τορπιλήθηκε η Έλλη, γίνεται επιμνημόνιση δέηση και πετάμε στεφάνι στο σημείο όπου τορπιλήθηκε η Έλλη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο, όλα αυτά σε λίγο. Η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θα βγει σε λίγο από το ναό με όλες τις τιμές και όλη τη μεγαλοπρέπεια, όπως μας είπες, Πέτρο, έξω. Ήδη προφανώς οι πιστοί θα σχηματίζουν την ουρά που σχηματίζεται κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο στη Λεωφόρο για να περάσει από πάνω η Παναγία τους. Την εικόνα την κρατάνε άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού, άνδρες του πολεμικού ναυτικού, έτσι δεν είναι, Πέτρο, κάθε χρόνο? Ναι, με όλες τις τιμές συνοδεύεται η εικόνα από το ναό της Μεγαλόχαρης στο κέντρο της πόλης. Έτσι θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας. Τις σηκώνουν ψηλά οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού και σκύβουν οι πιστοί για να περάσει από πάνω τους η εικόνα και να πάρουν έτσι την ευλογία της. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικές αυτές τις στιγμές. Και διαρκεί η λιτανεία αρκετή ώρα, ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, μέχρι να φτάσει κάτω στην παραλία πια η εικόνα και να ακολουθήσει το τελετουργικό για τον τορπιλισμό της Έλλης. Και μέσα στον Ιερό Ναό, Πέτρο, υπάρχουν κομμάτια από την τορπίλη που χτύπησε την Έλλη και από το ίδιο το πλοίο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας μικρός χώρος, ο οποίος είναι το μαυσολείο της Έλλης, όπου βρίσκεται πραγματικά κομμάτι από το τορπίλι που χτύπησε το Έλλη. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μαρκουίζο, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι Νομίζω άλλο. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σύνδεση. Πολύ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την Τίνο. Μπορούμε να πάμε στο μοναστηράκι ή όχι, κύριε Μιλωνά? Ωραία. Σωστά. Πάμε και στη Σοφία. Βιάστηκα. Πάμε και στη Σοφία. Μην βιάζεσαι να φύγεις. Όχι, δεν βιάζομαι. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μοναστηράκι, γνωστή και ως Παναγία Παντάνασα. Είναι ένας από τους αρχαιότερους ναούς που είναι εν λειτουργία στην Αθήνα. Και σήμερα, εν ώψη του 15 Αυγούστου, αναμένεται να την επισκεφτεί πλήθος πιστών. Από λεπτό σε λεπτό, αναμένουμε και την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου που θα ιερουργήσει στο ναό. Προηγουμένως, είδαμε και τον βοηθό επίσκοπο της Μητρόπολης Ορίων. Η λειτουργία ξεκίνησε στις 7 και δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει ήδη πρώτοι πιστοί να προσεύχονται και να παρακαλούν. Ο ναός που είναι μέσα στην πλατεία στο μοναστηράκι, Σοφία, έτσι, είναι αυτός ο ναός. Ναι, ναι, ακριβώς, Γιάννη, και υπάρχει μια έτσι βοήθεια σε αυτό για να έρθουν εδώ οι πιστοί να προσκυνήσουν, γιατί ακριβώς δίπλα είναι και ο σταθμός του μετρό και των μέσων μαζικής μεταφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην πλατεία του μοναστηρακίου. Ήταν μοναστήρι παλιά. Αυτός ο ναός, όπως. Μοναστήρι, γι' αυτό κιόλας, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Κώστα Ψυχογιού, βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Α, νομίζω ότι μόλις έφτασε τώρα ο Αρχιεπίσκοπος. Θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Κώστα Ψυχογιού λεπτομερώς. Ναι, βλέπουμε τον ναό. Να τελέσει τη λειτουργία. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια, μήπως θελήσει να μας δώσει ένα μήνυμα για αυτή την ξεχωριστή γιορτή της Χριστιανοσύνης. Έφτασε λοιπόν ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, στον Ιερό Ναό, στο Μοναστηράκι, όπου θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Μοναστήρι μας είπε ότι ήταν αυτός ο ναός. Πόσες μήνυμα για αυτή τη γιορτή. Χρόνια πολλά και καλά. Είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον χριστιανισμό. Να μας δώσετε και το δικό σας μήνυμα. Εντάξει, όλη η Ελλάδα τον ειδήνει. Το κάθε μικρό χωριό έχει μικρή μεγάλη εμπειρία, εκκλησία. Οι μεγάλες ονομαστές εκκλησίες στα προσκυνήματα. Επομένως, σήμερα είναι μια μέρα που την γυρίζει όλη η πατρίδα μας. Να ευχηθούμε να έχουμε πάντα καλές συνόδες. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Αυτό μας τόνισε και ο ίδιος, ότι είναι μια μεγάλη γιορτή, Σοφία. Ακριβώς. Ακούμε και τις καμπάνες, πώς χτυπούν χαρμόσυνα. Ετοιμάζεται λοιπόν, μπαίνει μέσα στον Ιερό Ναό ο Μακαριότατος για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία του 15 Αυγούστου. Είναι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μοναστηράκι, το καθολικό της Παλαιάς Μονής, διότι εκεί υπήρχε μοναστήρι. Λοιπόν, και έτοιμος να τελέσει την Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συνδεθούμε ξανά. Διότι σήμερα είναι της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτή είναι η πραγματική γιορτή. Αλλά δεν είναι πένθος, όπως μας είπε και νωρίς το πρωί η Σοφία. Δεν είναι πένθος η σημερινή ημέρα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής, Σοφία. Διότι είχαμε και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Ακριβώς, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό το λόγο και οι πιστείς παίρνουν σε κάθε ναό της Ελλάδας για να δώσουν τιμές στην Θεοτόκο και να ζητήσουν έτσι την ευλογία της και το ευχαριστώ τους για όλη τη βοήθεια που τους προσφέρουν όλη τη χρονιά. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε αν χρειαστεί μαζί σου και εμείς να πάμε να καθίσουμε για να συναντήσουμε πολύ, Σοφία, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Γιατί να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ωραία είναι όλα αυτά. Έχουμε λειτουργίες, έχουμε χορούς, γλέντια, πανηγύρια, μαζόξεις. Τα είδαμε τα πανηγύρια. Τα είδαμε όλο τα πανηγύρια. Μερικά. Ναι, μαζόξεις, συνοστισμούς. Τα έχουμε όλα αυτά, αλλά... Και εκεί τι μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν ξέρω αν έχουμε χάσει και λίγο την μπάλα, γιατί εδώ, όπως μας λένε οι ειδικοί, αυτή η μετάλλαξη του COVID παραμονεύει. Η αίρηση, θα μας πει και ο κ. Βασιλακόπουλος πώς... την λένε επιστημονικά οι γιατροί μεταξύ τους. Φαίνεται όμως ότι εδώ υπάρχει έξαρση. Την είδαμε πριν από λίγες ημέρες να ξεκινά στην Κρήτη. Θυμάσαι που είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Τζανάκη εκεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι ειδικοί χτυπάνε ένα καμπανάκι, ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί μπορεί να χρειαστεί και μία δόση ακόμα του εμβολίου για τις ευπαθείς ομάδες και τους μεγαλύτερους ηλικίες συμπολίτες μας. Ναι, και τα συμπτώματα της αίρησης δεν είναι έτσι πολύ διακριτά. Είναι τα συμπτώματα και του κοινού κρυολογήματος, όπως μας λένε οι ειδικοί. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε, και χρόνια σας πολλά. Και σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
Να είστε καλά. Θα πρέπει να φοβόμαστε, κύριε Βασιλακόπουλε. Υγεία πάνω απ' όλα. Πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να μην πανικοβάλλομεθα, αλλά να προσέχουμε. Αυτή είναι η σωστή, νομίζω, διάσταση των πραγμάτων. Τι σημαίνει να προσέχουμε σήμερα, πανδημία, ενώ... Αν μου επιτρέπετε. Ο κορονοϊός έχει πάψει να είναι πανδημία, αλλά έχει γίνει ενδημικό. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα μέσα μας, θα κάνει εξάρσεις και υφέσεις και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μην θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καθόλου. Όταν αρχίζουν να υπάρχουν αυτές οι εξάρσεις, όπως τώρα για παράδειγμα αρχίζει να υπάρχει μια αύξηση, να γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας. Πρέπει για παράδειγμα όταν αρχίζουμε να έχουμε συμπτώματα ή όταν κάποιος από το περιβάλλον μας ξέρουμε ότι έχει κορονοϊό, να κάνουμε πολύ περισσότερα self-test, ώστε πολύ πιο γρήγορα να διαγνώσουμε την νόσο όταν υπάρχει και αφενός με να τροποποιούμε τη συμπεριφορά μας, να προσέχουμε δηλαδή να μην κολλήσουμε τους συνανθρώπους μας και αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, πολύ πιο γρήγορα να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό για να λάβουμε την σωστή αντιγυϊκή αγωγή που υπάρχει, προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα να εξελιχθεί νόσος σε βαρύτερη. Όταν αρχίσει να κυκλοφορεί περισσότερος ιός στην κοινωνία, ανάμεσά μας δηλαδή, είναι χρήσιμο αν είμαστε ευπαθής ομάδα, όταν υπάρχει πολύ συνωστισμός, μπαίνουμε στο λεωφορείο, μπαίνουμε στο μετρό, να φοράμε μία μάσκα. Δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα, αλλά είναι προστατευτική. Μας προστατεύει, δεν μας κάνει κάποιο, δεν μας κάνει κάποιο κακό να φορέσουμε για λίγο όσο καιρό θα είμαστε μέσα στο λεωφορείο τη μάσκα μας και να τη βγάλουμε βγαίνοντας. Με τέτοια πράγματα θα συνεισφέρουμε και εμείς στο να μειωθεί η περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων η οποία έχει αρχίσει και παρατηρείται και ταυτόχρονα θα μειώσουμε και την πιθανότητα αυτή η αύξηση να οδηγήσει σε πρόβλημα σε εμάς τους ιδίους. Άρα χρειάζεται μια υπεύθυνη στάση από όλους μας, αυτό επί της ουσίας μας λέτε, και να τσεκάρουμε πιο συχνά τον εαυτό μας με τεστ, με self-test, για να γνωρίζουμε αν φέρουμε τον ιό, έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τους υπόλοιπους, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες που έχουμε. Γιατί όλοι πηγαίνουμε τώρα αυτή την περίοδο στα πατρικά μας, στα χωριά μας, στα νησιά μας. Εκεί υπάρχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι, γονείς, παππούδες, οι οποίοι δυνητικά μπορεί να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα αν κολλήσουν τον ιό. Έτσι δεν είναι? Προφανώς, και αν πάρετε και την έκθεση του ΕΟΔΗ, θα δείτε ότι οι απώλειες ουσιαστικά που δυστυχώς θρυνούμε είναι σε ανθρώπους που είναι πάνω από τα 65, 67 και πάνω. Άρα λοιπόν αυτό είναι το group των συνανθρώπων μας που πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο. Και οι τρόποι είναι δύο. Αν υπάρχουν συμπτώματα να εξεταζόμαστε και αν υπάρχουν κρούσματα στο περιβάλλον να εξεταζόμαστε για να μειώσουμε γενικώς την διασπορά. Από εκεί πέρα η ίδια... Το ίδιο το στέλεχος, το οποίο τώρα αρχίζει να ανεβαίνει, δεν κυριαρχεί ακόμα. Στην Ελλάδα είναι 11%, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 11% το ΕΡΙΣ. Είναι ένα στέλεχος που μάλλον είναι λίγο πιο μεταδοτικό, γιατί συνδέεται λίγο πιο καλά αυτή η πρωτεΐνη ακίδα, την οποία έχουμε μάθει όλοι στα κύτταρα του ανθρώπου. Δεν φαίνεται να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο, όμως αν νοσήσουν πιο πολλοί άνθρωποι, θα νοσήσουν και πιο πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οπότε περισσότεροι θα μπουν στα νοσοκομεία, περισσότεροι θα κινδυνεύσουν. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει περίπτωση η επιστημονική κοινότητα, να το πω διαφορετικά, έχει καταλήξει η επιστημονική κοινότητα αν θα χρειαστεί και άλλη δόση εμβολίου για τους μεγαλύτερους συνανθρώπους μαζί τους ευπαθείς, εν ώψη του φθινοπόρου εννοώ? Αυτό είναι σίγουρο, αλλά θα ήθελα να πω ότι το εμβόλιο που βγαίνει, θα βγει τώρα το φθινόπωρο, κάπου τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δεν είναι μία ακόμα δόση του παλαιού εμβολίου. Είναι ένα τελείως καινούριο εμβόλιο, πλήρως προσαρμοσμένο στα στελέχη που κυκλοφορούν τώρα. Είναι όπως το εμβόλιο της γρήπης που κάθε χρόνο ανανεώνεται στα στελέχη που κυκλοφορούν εκείνη τη χρονιά. Έτσι είναι και αυτό. Και δεν είναι απαραίτητο να το κάνουν οι ευπαθείς ομάδες, αλλά πάρα πολύ καλό να το κάνουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνουμε.
Θα είναι όμως ένα διαφορετικό εμβόλιο. Θα είναι άλλο της γρήπης, σωστά, και άλλο αυτό. Βεβαίως. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που με ένα τσίπημα, να σας το πω έτσι, θα εμβολιαζόμαστε για όλα. Μάστε, γι' αυτό το ρώτησα. Επειδή είπατε ότι είναι ένα καινούργιο εμβόλιο, μήπως είναι ένα εμβόλιο που αφορά και τον κορονοϊό και την γρήπη. Είναι από τις χρονιές, να σας το πω έτσι, που οι τρεις σοβαρές ιώσεις που μας απασχολούν, η γρήπη, ο κορονοϊός και ο αναπνευστικός εγκαιτιακός ιός, θα έχουν εμβόλια. Έτσι, ως εκ τούτου, λοιπόν, η επιστήμη προχωρά, βοηθά την ανθρωπότητα. Τα εμβόλια, θέλω να πω άλλη μία φορά, ότι δεν έχουν βγει για να μας κάνουν κακό. Έχουν βγει μόνο για να μας προστατεύουν, έτσι, να προστατεύουν τους ανθρώπους από τα λοιμώδη νοσήματα. Και πρέπει να αλλάξει και λίγο η κουλτούρα στην κοινωνία. Δεν πρέπει τα εμβόλια να είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας. Μόνο να προστατευτούμε έχουμε. Το νέο αυτό εμβόλιο το οποίο περιγράφεται καλύπτει και, και το στέλεχος της ΕΡΙΣ προφανώς. Τη νέα... Κοιτάξτε, η ΕΡΙΣ είναι πάρα πολύ κοντά στο κυκλοφορούν, το κύριο κυκλοφορούν στέλεχος τώρα, το Κράκεν. Που και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά στον Αρκτούρο. Άρα λοιπόν η πρόβλεψη είναι ότι καλύπτει πάρα πολύ, ναι, και τα νυν κυκλοφορούντα στελέχη. Τα συμπτώματα ποια είναι, γιατί μας είπατε ότι αν έχει κάποιο συμπτώματα είναι απαραίτητο να εξεταστεί έτσι ώστε να προστατεύσει και τις ασθενείς ομάδες. Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί κάποιος να υποψιαστεί ότι μπορεί να είναι κορονοϊός? Κοιτάξτε, τα συμπτώματα του κρυολογήματος που λέμε, δηλαδή καταρροή, ο πονόλαιμος, ένας πυρετός, αίσθημα κακουχίας, κόπωσης, βήχας, όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας παρακινήσουν, να κάνουμε ένα-δύο ίσως και παραπάνω τεστ. Και όταν λέω ένα-δύο τεστ, ας μην κάνουμε μόνο μία μέρα ένα τεστ, να κάνουμε και την επόμενη. Mm. Έτσι ώστε να δούμε αν έχουμε ή όχι κορονοϊό. Αυτό που έχει αλλάξει λίγο είναι ότι πολύ μικρότερο ποσοστό πλέον των ανθρώπων που κολλάνε κορονοϊό χάνουν τη γεύση τους και την όσφρησή τους. Οπότε μην έχει κάποιος στο μυαλό του ότι αν δεν έχασα τη γεύση μου και την όσφρησή μου δεν έχω κορονοϊό. Έτσι, είναι λάθος αυτή τη στιγμή αυτό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Σημαντικό. Λοιπόν. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ξυπνήσατε νωρίς και ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην πρωινή εκπομπή του Open. Να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους όσοι τους οικείους σας που γιορτάζουν. Να είστε καλά. 7 και 59 πρώτα λεπτά. Εμείς θα δώσουμε τα δώρα μας και θα πάμε σε ένα break. Γιάννη, πριν συνδεθούμε με τη Χιμάρα και με την Παναγία τη Σουμελά και τη Μαρία Ζαχαράκη. Έχουμε δύο πολύ ωραίες συνδέσεις στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τα δώρα μας. Να δώσω εγώ το αυτοκίνητο. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ένα Citroën σε 3. Έκδοση U 1200 κυβικά σε γκρι μεταλλικό χρώμα. Αξίας 17.500 ευρώ. Μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Συστήματα υποβοήθησης που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια στον οδηγό. Ιδιαίτερα ευέλικτο και πρακτικό μέσα στην πόλη με 6 αερόσακους, ηλεκτρικούς και θερμανόμενους καθρέπτες. Με περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητα. Ο περιοριστής είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Οθόνη αφής, Bluetooth air condition. Πάρα πολλές υπαροχές. 17.500 ευρώ η αξία του αυτοκινήτου και πάμε να δούμε πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε στέλνοντας, παίρνοντας τηλέφωνο. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας open κενό το όνομα και το επώνυμό σας και στέλνοντας το μήνυμα στο 14800. Και το Κύθνος TV, το site του Δημήτρη Μάρκου που αναδεικνύει τις ομορφιές της Κύθνου, σας προσφέρει ένα τριήμερο στο M-Guard Suite στην πανέμορφη Κύθνου και τα ακτοπλοϊκά από τη Ζάντε Φέρης και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός που αναχωρεί από Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Απολαύστε τις βουτιές σας στην πισίνα του M-Guard Suite στην Κύθνο και νιώστε την απόλυτη ηρεμία και την απόλαυση με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Ζήστε τη συγκλονιστική εμπειρία διαμονής σε ένα συγκρότημα από υπόσκαφες βίλες που θα σας μαγέψουν με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική τους. Πληροφορίες στο mguardsuites.gr. Για να διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το δώρο, τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στείλτε SMS open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Λοιπόν, 8 και 1 πρώτα λεπτά. Ένα μικρό, πολύ μικρό
διάλειμμα και αμέσως μετά στις συνδέσεις μας εδώ με τον Γιάννη Φόσκολο. Και με τη Σοφία Φασουλάκη επιστρέφουμε με Χιμάρα και Παναγία Σουμελά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 15 Αυγούστου, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη το Φόσκολο. Και τη Σοφία Φασουλάκη. Σας κρατάμε συντροφιά με όλες τις ειδήσεις του 15 Αυγούστου, με ωραίες συνδέσεις από την Τίνο, από την Παναγία Σουμελά. Και τώρα θα πάμε. Θα πάμε στην Αλβανία. Θα πάμε στην Αλβανία για στον Άρη τον Κουτσιούκη. Γιατί χτες είχαμε μια συγκέντρωση υποστήριξης, συμπαράστασης αλλά και διαμαρτυρίας για την άδικη και παράνομη προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη. Οι ομογενείς εκεί στη Χιμάρα μαζεύτηκαν προκειμένου να ζητήσουν την αποφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος, αλλά δεν έχει ορκιστεί, δεν έχει ασκήσει ακόμα τα δημαρχιακά του καθήκοντα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Άρη τον Κουτσιούκη, να δούμε τον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί με ένα πολύ όμορφο, με μια πολύ όμορφη εικόνα. Καλημέρα, ακριβώς, Άρη. Από πίσω του. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά από τη Χιμάρα. Είμαστε με τον Δημήτρη Τσιόπουλο που σας μεταφέρει αυτή την ωραία εικόνα από την παραλία της Χιμάρας. Αυτή την περιοχή που κάποιοι χαρακτηρίζουν Αλβανική Ριβιέρα και για κάποιους θεωρείται φιλέτο. Και γι' αυτό το λόγο, λέει ο Φρέντις Μπελέρης, βρίσκεται στο στόχαστρο των Αλβανικών Αρχών, γιατί από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια υφαρπαγής περιουσιών Ελλήνων ομογενών στην περιοχή, προκειμένου να δοθούν σε επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ο κύριος Μπελέρης χαρακτηρίζει ότι είναι φίλοι του Αλβανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Ράμα. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο και βρίσκεται στη φυλακή, συμπληρώνει 100 μέρες στη φυλακή ο Φρέντις Μπελέρης, ο εκλεγμένος από τις 14 Μαΐου δήμαρχος Χιμάρας, ο οποίος ακόμη δεν έχει ορκιστεί και δεν έχει αναλάβει τα καθήκοντά του. Έτσι λοιπόν χθες είχαμε αυτή την μαζική διαμαρτυρία στην Χιμάρα, στον κεντρικό πεζόδρομο, μπροστά από τα γραφεία της Ομόνοιας, της Ομογενειακής Οργάνωσης που κάλεσε αυτή την διαμαρτυρία και τη συγκέντρωση συμπαράστασης. Πολλοί κόσμος βρέθηκε εδώ, άνθρωποι κάθε ηλικίας, αλλά και μεγάλη στήριξη από την Ελλάδα. Παρόντες και ομιλητές σε αυτή την εκδήλωση, τόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και πρόεδρος του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς και ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, που είναι κοντά στην περιοχή, βουλευτές ελληνικών κομμάτων, αλλά και αλβανικών κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέλησαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στον κύριο Μπελέρη. Είχαμε παλμό, είχαμε ζωντάνια, είχαμε συνθήματα. Free Μπελέρης ήταν το hashtag που υπήρχε σε αυτή την διαδήλωση. Λευτεριά στον Φρέντι Μπελέρη, Ελλάς, Ελλάς, ήταν τα συνθήματα που ακουγόταν κατά διαστήματα. Οι άνθρωποι είχαν φτιάξει και πανό και πλακάτ τα οποία κρατούσαν. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε, Άρη. Έτσι είναι, και υπήρχε σύσσωμο το μήνυμα «Λευτεριά στον Φρέντι Μπελέρη». «Είμαστε όλοι Φρέντις Μπελέρης», όπως είπε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ο κύριος Μπακογιάννης στην ομιλία του, καταχειροκροτούμενος από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εδώ. Εσύ, Άρη, εκεί που μίλησες με τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί, τι έλεγαν, ποιο ήταν ακριβώς το κλίμα? Το κλίμα είναι, Γιάννη, ότι επιθυμούν να έχουν δήμαρχο τον άνθρωπο τον οποίο εξέλεξαν μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, μέσα από τις εκλογές που είχαμε στις 14 Μαΐου, και μίλησε ο κόσμος της Χιμάρας, έστω με μικρή διαφορά από τον αντίπαλό του, σε μια αναμέτρηση θρίλερ που είχε χαρακτηριστεί. Είχε μόνο 17 ψήφους, 18 διαφορά, Άρη. Αν θυμάμαι καλά, 19 ήταν. 19. Αλλά δεν είχε καταφέρει ούτε ο ίδιος να ψηφίσει τον εαυτό του, γιατί συνελήφθη τα ξημερώματα της 12ης Μαΐου, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, με μια διαδικασία που βουλευτές του Αλβανικού Κοινοβουλίου χαρακτήρισαν ως απαγωγή, με κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος χαρακτηρίζει σαθρές και έολες, καθώς, όπως λέει, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτά που του καταμαρτυρούν διαφθορά στις εκλογές, δηλαδή ότι πήγε να δωροδοκίσει πολίτες προκειμένου να τον ψηφίσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, λέει ο κ. Μπελέρης, και
Με αυτό που σημειώνουν είναι ότι αν υπήρχε όντως κάτι τέτοιο, ήδη θα είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Έτσι λοιπόν έχει περάσει μια μακρά διαδικασία με απόρριψη αντικατάστασης των μέτρων κράτησης με περιοριστικούς όρους, με κάποια περιοριστικά μέτρα, τουλάχιστον τρεις φορές από δικαστήρια εδώ της Αλβανίας. Έχει παραπεμφθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς, άγνωστο όμως πότε θα γίνει αυτό. Χθες εξέπνευσε μια προθεσμία η οποία, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που βρίσκονται στην πλευρά του κυρίου Μπελέρη, δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο στις αλβανικές εκλογές φυλάκισης, προφυλάκισης δημάρχου πριν αναλάβει τα καθήκοντά του με τέτοιες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα κατά πόσο όντως εξέπνευσε αυτή η προθεσμία των 3 μηνών μέχρι να ορκιστεί δήμαρχος. Θα έχει και μια μακρά νομική διαδικασία. Να θυμίσω ότι στην ποινική υπόθεση, εκτός από τον κύριο Μπελέρη, κατηγορείται και ο Παντελής Κοκαβέσης, ένας συνεργάτης του με τον οποίο είχαν συλληφθεί το βράδυ της 12ης Μαΐου. Ωστόσο, το μήνυμα που δόθηκε εδώ τόσο από τους δημάρχους όσο από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την ευρωπαϊκή ζωή, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος έστειλε μήνυμα βιντεοσκοπημένο και χαρακτήρισε ως απόλυτα αντιευρωπαϊκή την κράτηση του Φρέντι Μπελέρη, αυτό που βιώνει ο Φρέντις, όπως είπε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε και εξέλιξη στην συνέχεια. Αν θέλετε μόνο να προσθέσω και ένα ζήτημα που είχαμε λίγο πριν την έναρξη της χθεσινής διαμαρτυρίας. Μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι εδώ που είχαν αναλάβει την οργάνωση ότι ήρθε κάποιος αστυνομικός να τους προσκομίσει ένα έγγραφο το οποίο εκείνοι δεν θέλησαν να παραλάβουν, γιατί το πρωί τους εστάλει άλλο έγγραφο το οποίο τους έλεγε ότι θα πρέπει να ματαιώσουν τη σημερινή εκδήλωση, καθώς δεν πρωτοκολλήθηκε για γραφειοκρατικούς δηλαδή λόγους. Έτσι λοιπόν, όταν γύρω στις 6 το απόγευμα πλησιάζει ένας αστυνομικός με ένα φάκελο με χαρτιά, φοβούνται ότι θέλουν να τους ακυρώσουν την εκδήλωση. Τελικά τους λένε οι αστυνομικοί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείτε να κάνετε την εκδήλωση, αλλά να είστε προσεκτικοί, να μην υπάρχουν ακραία στοιχεία ανάμεσά σας. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, υπήρχε να ειδοποιήσετε τις αλβανικές αρχές. Παρουσία της αλβανικής αστυνομίας εκεί στην εκδήλωση, διακριτική? Υπήρχε παρουσία της αστυνομίας, ήταν σχετικά διακριτική. Βρίσκονταν εδώ στον πεζόδρομο και με πολιτικά, αλλά και με ένστολους αστυνομικούς. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Εδώ υπήρχε και πολλής κόσμος στην παραλία πίσω μου, γιατί υπάρχει τουρισμός κυρίως από την Ιταλία αλλά και από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Είναι μια επιλογή για αρκετούς τουρίστες η Χιμάρα. Έτσι λοιπόν θέλησαν να έχουν και μια παρουσία για την αποφυγή οποιασδήποτε έντασης, η οποία όμως δεν υπήρξε σε κανένα σημείο της εκδήλωσης. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά και μάλιστα είχαμε και μήνυμα του Φρέντι Μπελέρη. Ήταν παρόν με τον δικό του τρόπο. Μέσα από τη φυλακή σας μίλησε. Που ακούστηκε και σε εμάς και στην εκδήλωση, στον κόσμο που περίμενε εδώ να τον ακούσει. Ο ίδιος πάντως, Άρη, καταγγέλει. Και αποφασισμένος. Ο ίδιος καταγγέλει ότι όλο αυτό συμβαίνει εξαιτίας της προσπάθειας υφαρπαγής περιουσιών ομογενών από γηγενείς που είναι φίλοι του Πρωθυπουργού. Και δεν σταματάει να το λέει διαρκώς από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη. Μάλιστα. Και βλέπουμε και την παραλία πίσω από τον Άρη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί αυτές οι περιουσίες είναι σημαντικές. Μια περιοχή φιλέτο, Μίλησε βέβαια, μίλησε και για την ριβιέρα της περιοχής ο Άρης. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για όλες τις πληροφορίες. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά και να φύγουμε από τη Χιμάρα και να πάμε στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, να συναντήσουμε εκεί την αγαπημένη Μαρία Ζαχαράκη. Καλημέρα Μαρία και χρόνια σου πολλά, γιορτάζεις σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλους τους χριστιανούς απανταχού της γης. Σήμερα εδώ από την Παναγία Σουμελά, από την Τραπεζούντα, σήμερα σας ευχόμαστε. Ναι, πράγματι γιορτάζω, σας ευχαριστώ καλημέρα. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά Μαρία. Όπως γιορτάζει όλες οι Μαρίες, όλες οι Μαρίες του Ορθόδοξου κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, σε αυτήν την ιστορική μονή. Βλέπετε σήμερα εδώ και πίσω μου
τη μονή. Αυτή εδώ είναι η ιστορική μονή λοιπόν της Σουμελά με τις αγιογραφίες, η οποία μονή στέκει αγέροχη 17 αιώνες. Από το 386, από το 386 μετά Χριστόν που ήρθαν εδώ οι δύο μοναχοί, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, είδαν στον ύπνο τους ένα όραμα της Παναγίας που τους υπέδειξε ότι εδώ υπάρχει η εικόνα της και ήρθαν εδώ, τη βρήκαν, όπως λέει η ιστορία, και εδώ λοιπόν μέσα σε αυτούς τους βράχους έχτισαν αυτό το απαράμιλης ομορφιάς, το απαράμιλης αρχιτεκτονικής μοναστήρι. Κανένας δεν μπορούσε να περιμένει ότι μπορούσε να χτιστεί εδώ ένα τέτοιο μνημείο, το οποίο σήμερα, μετά από 100 χρόνια, ουσιαστικά από τότε που έκλεισε η μονή, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, σήμερα και πάλι έχουμε την τιμή, έχουμε τη χαρά μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη εδώ και τους εκατοντάδες Έλληνες που έχουν καταφτάσει από όλη την Ελλάδα να γιορτάζουμε σήμερα την Παναγία σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο, σε αυτά τα άγια χώματα. Φέτος είχαμε ένα θρίλερ. Εκατοντάδες Έλληνες από παντού. Δόθηκε η άδεια τελικά, Μάρια. Είχαμε θρίλερ, σωστά. Η άδεια δόθηκε μετά από ένα θρίλερ 3-4 ημερών. Στην αρχή ήταν αρνητική, στην πορεία όμως έδωσαν την άδεια. Παρόλα αυτά όμως και παρόλο που δόθηκε η άδεια, μέχρι και χθες, μέχρι και σήμερα, είχαμε αντιδράσεις από τα εθνικιστικά κυρίως κόμματα εδώ στην Τουρκία και τους εθνικιστικούς κύκλους, οι οποίοι μέχρι και σήμερα καλούσαν την τουρκική κυβέρνηση να ακυρώσει την λειτουργία εδώ στην Παναγία της Σουμελά. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια λειτουργία για τον χριστιανισμό. Προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς, ανυπόστατους ισχυρισμούς, ότι σήμερα, για παράδειγμα, είναι η επέτειος της άλωσης της Τραπεζούντας και ότι με αυτή την κίνηση που κάνει εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Ελλάδα, γιατί βλέπουν και δάκτυλο της Ελλάδας, με αυτή την κίνηση λοιπόν θεωρούν ότι πάνε να πούν ότι είναι εδώ ο ελληνισμός του Πόντου, είναι παρόν, είναι ισχυρός. Υπάρχει όμως μία ιστορία εδώ και ένα χρόνο. Οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που άλλαξαν την ημερομηνία της άλωσης της Τραπεζούντας και από 26 Οκτωβρίου τη μετέφεραν 15 Αυγούστου, σαν σήμερα. Και θεωρούν λοιπόν ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι εδώ χριστιανοί, να είναι. Δηλαδή, μετέφεραν ουσιαστικά την ημερομηνία της γιορτής. Της εθνικής επετείου. Τη μετέφεραν μόλις πέρυσι, γιατί βγήκαν κάποιοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι ιστορικοί και είπαν: α, όχι, δεν έγινε, λέει, η άλωση στις 26 Οκτωβρίου της Τραπεζούντας. Έγινε ειδικά στις 15 Αυγούστου. Ακριβώς. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει σκοπιμότητα γύρω από αυτήν την αλλαγή της ημερομηνίας, η οποία έγινε μόλις πέρυσι. Μαρία, να σε ρωτήσω, βοήθησέ μας εδώ λίγο. Ποια χρονιά είναι φέτος που γίνεται λειτουργία το 15 Αύγουστο στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά? Είναι η 10η χρονιά που γίνεται φέτος. Το 2010 ξεκίνησε εδώ να γίνεται λειτουργία, αλλά μεσολάβησε ένα διάστημα 3 χρόνων, επειδή έγιναν έργα από κατάστασης. Όπως βλέπετε και επάνω μου, θέλω να σας δείξω αυτούς τους βράχους εδώ, οι οποίοι έχουν, όπως φαίνεται και στην κάμερα, έχουν σειρματοπλέγματα. Γιατί οι βράχοι 360 τόνων απειλούσαν να πέσουν πάνω σε αυτό το μοναστήρι, σε αυτές τις αγιογραφίες που βλέπουμε. Και γι' αυτό το λόγο οι τουρκικές αρχές, ευτυχώς, πήρανε τα μέτρα τους για να σώσουν το μοναστήρι και πραγματικά σώθηκε από την κατάρρευση. Και είναι όλο αγιογραφημένο πίσω του, όπως το βλέπουμε, έτσι. Είναι όλο αγιογραφημένο, ακριβώς. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες βεβηλώσεις, κάποιοι βέβηλοι έχουν έρθει, έχουν γράψει «Σ' αγαπώ», «Love you» και όλα αυτά τα σχετικά που βλέπουμε σε διάφορους στίχους. Μαρία, θα ήθελα να μας βοηθήσεις. Πάρα πολύ μεγάλο τουρισμό. Όταν ολοκληρώσεις, να μας βοηθήσεις λίγο για το πώς πήρε το όνομά του αυτό το μοναστήρι, γιατί έχει μια σημασία.
Και για τον, για τον Ποντιακό Λοιπόν, Ελληνισμό. Εδώ το μοναστήρι βρίσκεται στο όρος Μελά, όπως λέγεται. Mm. Μελά σημαίνει μαύρο εδώ στα Ποντιακά. Και επειδή οι Πόντιοι έρχονταν, οι άνθρωποι του Πόντου, ανέβαιναν στο μοναστήρι, έλεγαν «Σουμελάνες Παναΐαν», δηλαδή «Θα πάμε στην, στην Παναγιά». Τη Σουμελά. Και γι' αυτό το λόγο πήρε το Σουμελά, το Σουμελά, Παναγία Σουμελά, πήρε αυτό το όνομα από το Σουμελά εις Παναγίαν. Ότι θα πάμε στο Μελά την Παναγία. Μάλιστα. Έτσι πήρε το όνομα, λοιπόν. Θέλω να πω επίσης ότι από το 2007, με πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη, ανοίχτηκαν οι πόρτες εδώ του μοναστηριού. Μέχρι τότε κανένας δεν του έδινε σημασία. Δεν ήταν τουριστικός προορισμός, δεν ήταν τίποτα. Ήταν ουσιαστικά ένα μοναστήρι σχεδόν ερυπωμένο. Ξεχασμένο, επί της ουσίας. Από το 2007, ξεχασμένο, κανένας δεν γνώριζε την αξία του. Πήρε, λοιπόν, την πρωτοβουλία, ήρθε με 300 εδώ πιστούς από τη Ρωσία και σιγά σιγά άνοιξε το δρόμο προκειμένου εδώ το μοναστήρι να ανοίξει και το 2010, τρία χρόνια μετά, τελικά δόθηκε η άδεια και με την, και με την πρωτοβουλία και με τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου δόθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τον κύριο Βαρθολομαίο η άδεια να έρχεται εδώ να λειτουργεί. Εθνικιστές πάντα θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Πάντα υπήρχαν αντιδράσεις και την πρώτη χρονιά που ήρθε. Υπάρχουν και φέτος που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα που επικρατεί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Μαρία. Υπάρχει σχέσεις. Θετικό κλίμα. Ναι. Συνεπώς, μπορεί να ήταν και μια κίνηση, μια ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά, από την τουρκική πλευρά, να δώσει την άδεια τελικά ώστε να γίνει, ώστε να τελεστεί η θεία λειτουργία σήμερα. Ναι. Ναι, σίγουρα. Και δεν είναι μόνο η ένδειξη καλής θέλησης, Σοφία, εδώ. Η τραπεζούντα ουσιαστικά εξαρτάται οικονομικά από αυτό το μοναστήρι. Mm-hmm. Από τον τουρισμό που έχει αυτό το μοναστήρι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά και σήμερα, ειδικά που έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες. Και όχι μόνο Έλληνες. Και τουρίστες από άλλες χώρες. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι τη μία που κρατάει η λειτουργία εδώ, δεν επιτρέπεται η είσοδο σε τουρίστες. Μπήκαμε ειδικά όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ για τη λειτουργία, αλλά από τη μία και μετά φυσικά είναι ανοιχτό το μοναστήρι και πάλι προς τους τουρίστες που έρχονται στην τραπεζούντα. Και πάρα πολλοί από αραβικές χώρες που δεν το περιμένουμε δηλαδή, έρχονται για να επισκεφτούν αυτό το μοναστήρι. Είναι, όπως είπαμε, ένα μοναστήρι στην ουσία, στην κυριολεξία, αλλά ξεβμένο μέσα στους βράχους. Δεν ξέρουμε ουσιαστικά κρέμεται από το βουνό αυτό το μοναστήρι, έτσι δεν είναι, Μαρία? Κρέμεται από το βουνό. Πώς το έφτιαξαν, πραγματικά δηλαδή, είναι απορίας άξιο. Είπανε και κάποιοι επίσης να πω ότι ποτέ δεν γινόταν, λέει, εδώ λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, οι εθνικιστές πάντα, έτσι. Mm. Και γιατί να δίνεται άδεια και τα λοιπά. Εδώ το μοναστήρι φιλοξενούσε τον προηγούμενο αιώνα τόσους πολλούς επισκέπτες που φτιάξανε και ειδική πτέρυγα από την αποκή βέβαια πλευρά, την οποία κάμερα δεν μπορεί να αντιοπιάσει. Για τους ταξιδιώτες. Ειδική πτέρυγα για τους ταξιδιώτες που έρχονται εδώ κάθε Παναγίας, κάθε 15 Αύγουστο, για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται τα διάφορα, όπως είπαμε, πάντα τα ισχυρίζονταν, αλλά ευτυχώς είναι περιθωριακές μέχρι στιγμής όλες αυτές οι φωνές που ακούγονται. Η ώρα, Μαρία, είναι η λειτουργία σήμερα. 10 η ώρα, αυτό θα έλεγα. 10 η ώρα, λοιπόν, ξεκινά η λειτουργία. Εδώ ήδη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν καταφτάσει ιερείς για να προετοιμάσουν εδώ το χώρο. Να βλέπετε και εδώ έχει στρωθεί ένα μικρό χαλάκι. Εκεί το αναλόγιο προκειμένου να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Και από τις 9 και κάτι θα είναι εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης και 10 η ώρα ξεκινά η λειτουργία. Μέχρι τη 1-1.30 τόσο πολύ θα κρατήσει αυτή η πανηγυρική θεία λειτουργία σήμερα σε αυτόν τον χώρο. Αναμένουμε και πιστούς, Μαρία. Αναμένουμε και πολλούς πιστούς. Από την Ελλάδα θεωρείται ότι έχουν έρθει περίπου 150-200 άνθρωποι.
Θα δούμε και εδώ μετά πόσοι τελικά θα μαζευτούν. Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι ένα θρίλερ με την άδεια, στην αρχή δεν δίνεται, μετά δίνεται ή δίνεται τελευταία στιγμή, πολλοί κόσμος δεν φοβάται και δεν κάνει κράτηση, δεν έρχεται, ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη επιθυμία να έρθουν από την Ελλάδα πολύ περισσότεροι. Γιατί έρχονται και για τη θεία λειτουργία εδώ, αλλά έρχονται και για να δουν, να πάνε στα χωριά εκεί από όπου κατάγονται οι προγονείς τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους, να δουν δηλαδή και τη γύρω περιοχή. Είναι πάρα πολύ. Χθες συνάντησα μία οικογένεια. Είναι που η κυρά του Πόντου, η Παναγία σου μελά. Ακριβώς και του ελληνισμού, εγώ θα έλεγα. Μία οικογένεια χθες διένυσε 2.500 από προχθές, 2.500 χιλιόμετρα για να έρθει από την Ελλάδα, μία οικογένεια με 3 παιδιά, για να έρθει από την Ελλάδα και να παρακολουθήσει εδώ τη Θεία Λειτουργία, σήμερα στην Παναγία Σουμελά, αλλά και να πάει βέβαια και στα πατρογονικά εδώ, αφού να επισκεφτεί τα χωριά αυτά από τα οποία κατάγονται οι παππούδες και οι γιαγιά. Πραγματικά πολύ κατανοητική ατμόσφαιρα εκεί στην Παναγία Σουμελά. Μαρία... Σας ευχαριστούμε, Μαρία, που ανέβηκες μέχρι επάνω τόσο και πρωί. Και με αυτό να κλείσουμε. Γιατί πρέπει να πάμε στον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Μαρία. Μία θέα που κόβει την ανάσα όταν βλέπεις το μοναστήρι από χαμηλά. Πώς είναι, πώς έχει κατασκευαστεί και πού έχει κατασκευαστεί. Πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Χρόνια πολλά και πάλι από την Παναγία Σουμελά σε όλη την Ελλάδα. Σε χρόνια πολλά. Μαρία, χρόνια πολλά και σε σένα. Χρόνια ευχαριστούμε πολλά. Πολύ. Καλά. Λοιπόν, κάπου και 30 εδώ... πρώτα λεπτά και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Να δώσουμε σκυτάλι λοιπόν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου όλοι εσείς θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία του 15 Αυγούστου. Από εμάς να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Για μία ακόμα φορά, χρόνια πολλά, υγεία και ηρεμία σε όλους και δύναμη. Θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί στις 6 μαζί με τον Γιάννη το Φόσκολο. Και τη Σοφία Φασουλάκη. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Καλημέρα.